Υγιένετε, σάλβε και σαλβέτε. Κάρπε διέμ. Δρατώμεθα λοιπόν της ημέρας. Ας αδράξουμε τη μέρα και ας μιλήσουμε αρχαία ελληνικά για δύο ολόκληρες ώρες και λατινικά για πρώτη φορά οι δύο γλώσσες μαζί. Ελάτε λοιπόν να μιλήσουμε, αγαπητοί φίλοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Είμαστε στους Δελφούς. Είμαστε στον ομφαλό της γης. Έχουμε τον Απόλλωνα, το Θεό Απόλλωνα κοντά μας και το φως του. Αφού εκτός από Θεός του φωτός ήταν και της μουσικής και του χορού, της ηθικής τάξης και της λογικής. Από τώρα λοιπόν, σας το ξαναλέω, θα μιλήσουμε αρχαία ελληνικά και λατινικά για πρώτη φορά στους Δελφούς, οι δύο γλώσσες, οι δύο κλασικές γλώσσες μαζί. Θα μιλήσουμε για τις αξίες, στην κοινωνία και την πολιτική, μέσα από τα κλασικά κείμενα. Βρισκόμαστε στο καταλληλότερο μέρος του κόσμου, πλησίον του σπουδαιότερου μαντίου της αρχαιότητας. Η Δελφή είναι η πόλη που αποτελεί μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, ιστορική, πανάρχαια, με ευρήματα που χρονολογούνται έως και 4.000 χρόνια π.Χ. Μας υποδέχεται σήμερα λοιπόν σε αυτή τη σπουδαία συνάντηση, μια συνάντηση παιδείας και πολιτισμού. Η παρουσίαση αυτή αποτελεί μια πρωτοβουλία της LanguageCert. Τους οφείλουμε πολλά. Είναι η εταιρεία που δημιούργησε την πρώτη διεθνή πιστοποίηση των αρχαίων ελληνικών. Κύριε Νικολαίδη, καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια. Σας δίνω αμέσως το λόγο να μας πείτε για αυτή την πιστοποίηση και επανέρχομαι. Καλησπέρα σας. Δεν θα πω πράγματα για την πιστοποίηση ή ελάχιστα, αλλά κυρίως θέλω να μοιραστώ μαζί σας και με όσους μας παρακολουθούν από μακριά κάποια συναισθήματά μου. Μικρό παιδάκι όντας πολλά χρόνια πριν, καμιά εξενταριά περίπου, στην Κωνσταντινούπολη, όπου γεννήθηκα, μεγάλωσα και σπούδασα, σε ένα περιβάλλον όπου δεν μπορούσαμε ελεύθερα να μιλήσουμε τα ελληνικά και είχαμε περιορισμούς από τους τοπικούς άρχοντες εκεί, η αγάπη μου ήταν η ελληνική γλώσσα. Και μάλιστα κάποιοι καθηγητές, οι οποίοι ερχόντουσαν εξ Ελλάδος να διδάξουν, τα αρχαία ελληνικά. Ο πατέρας μου ήταν καθηγητής των Αγγλικών, η μητέρα μου δασκάλα. Μεγαλώνοντας λοιπόν και πολλά χρόνια αργότερα ως επιχειρηματίας ο οποίος δραστηριοποιείται στην γλωσσομάθεια γενικότερα, ο φορέας μας είναι φορέας πιστοποίησης προσώπων και μεταξύ των 800 περίπου πιστοποίησεων που έχουμε, έχουμε και πιστοποίησεις σε 25 γλώσσες. Πάντοτε ήθελα να γυρίσω πίσω στις μνήμες μου και να δημιουργήσουμε για πρώτη φορά στην ιστορία μία πιστοποίηση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Πράγμα το οποίο το ξεκινήσαμε πριν από 2-3 χρόνια με πολύ μεγάλη επιτυχία, εμπλέκοντας ειδικούς διακεκριμένους καθηγητές από όλο τον κόσμο, και λανσαρίστηκε η πιστοποίηση πέρυσι, πάλι θα έλεγα μεγάλη επιτυχία. Μέχρι τέλος του έτους ήταν εντελώς δωρεάν και όλο αυτό το εγχείρημα εντασσόταν και συνεχίζει να εντάσσεται στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της PeopleCert, της οποίας η LanguageCert είναι μία από τις θυγατρικές. Και θα συνεχίσουμε έχοντας επίσης και τα ευρήματα μιας μεγάλης έρευνας που είχαμε κάνει πέρσι, που για να μην ξεχνάμε έλεγε ότι όλοι οι Έλληνες είμαστε πραγματικά περήφανοι για την ιστορία μας, για τη γλώσσα μας, μας αγγίζει
αλλά μας θυμώνει και μας ενοχλεί ο τρόπος με τον οποίο τη διδασκόμαστε ή τη διδαχτήκαμε σε σχολεία. Και το αποτέλεσμα της έρευνας αυτής ήταν ότι η αρχαία ελληνική γλώσσα πρέπει να διδάσκεται με τον ίδιο τρόπο όπως διδάσκεται μια οποιαδήποτε άλλη ξένη γλώσσα. Η αγγλική, η γαλλική, με τα σχετικά. Ανεξάρτητα όμως και πέρα από όλα αυτά, η προσπάθεια αυτή μεγάλωσε. Βλέποντας το τι γίνεται παγκοσμίως, το ξέραμε, τα ακούγαμε περισσότεροι από εμάς, πόσο αγαπητή, πόσο επιτυχημένη είναι η αρχαία ελληνική γλώσσα, μας άνοιξε πολύ περισσότερο η όρεξη. Και είπαμε ότι θα συμβάλλουμε εμείς σαν εταιρεία, θα πάρουμε όλη αυτή την πρωτοβουλία κάτω από τις δικές μας φτερούγες, ούτως ώστε να αναδείξουμε σε παγκόσμιο επίπεδο όλα τα καλά της ελληνικής γλώσσας. Με εντυπωσίασε πέρσι, όταν έμαθα ότι στη γειτονική Ιταλία, μόνο στη γειτονική Ιταλία, 120.000 μαθητές ετησίως έχουν ελληνικό πρόγραμμα που είναι 5 ώρων την εβδομάδα. Οι ξένοι εκτιμούν πολύ καλύτερα από μας κάποια από τα αγαθά μας και το αντιλαμβάνω επίσης εξίσου καλά κι εγώ ως Έλληνας της Διασποράς από την Κωνσταντινούπολη. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι η γλώσσα γενικότερα, ως ένας επιχειρηματίας ο οποίος δραστηριοποιείται σε πάνω από 200 χώρες στην PeopleCert, η γλώσσα είναι ένα από τα πολύ ισχυρά στοιχεία μιας χώρας. Μιας χώρας όπως έχει το hard power που είναι ο στρατός, έχει και το soft power, την ήπια δύναμη που είναι η διπλωματία, που είναι η γλώσσα και πολλά άλλα πράγματα θα μπορούσαμε να πούμε. Πολύ εύστοχο παράδειγμα, όλοι γνωρίζουμε το Βρετανικό Συμβούλιο. Το Βρετανικό Συμβούλιο είναι ο μπροστάρης της αγγλικής γλώσσας και της αγγλικής ήπιας ισχύως παγκοσμίως. Θα πρέπει και εμείς να έχουμε κάτι τέτοιο. Και εμείς από δικής μας πλευράς, ως ιδιωτικός μικρός φορέας που είμαστε σε σχέση με το κράτος, θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση όσο καλύτερα μπορούμε. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω για την παρουσία τους όλους τους διακεκριμένους καθηγητές που όχι μόνο πλέον είμαστε στην ελληνική αλλά πήγαμε πολύ περαιτέρω στα κλασικά και τη λατινική γλώσσα, για την παρουσία τους εδώ, για τη σύνδεσή τους με αυτήν την πρωτοβουλία και επίσης και όλους αυτούς οι οποίοι είναι οι εμφανείς, αλλά σας διαβεβαιώ και οι αφανείς ήρωες. Υπάρχουν πολλοί αφανείς ήρωες. Θα ήθελα όλους αυτούς να τους ευχαριστήσω πολύ και να πω επίσης κάτι το οποίο μου έχει κάνει εντύπωση για τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας τελευταίο. Τώρα όλοι μιλάμε για ολιγάρχες, ξέρετε. Πόσο πιο ελληνική να είναι η λέξη ολιγάρχης. Και διάβαζα επίσης προχθές ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, που είναι αυτό το οποίο κυνηγάει όλα τα assets παγκοσμίως, πλοία, θαλαμιγούς, αεροπλάνα κλπ, έφτιαξε μια ειδική υπηρεσία μέσα στο Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Ξέρετε πώς λέγεται? Chasing kleptocracy. Κυνηγώντας την κλεπτοκρατία. Πόσο πιο ελληνικό. Σας ευχαριστώ όλους και σας εύχομαι μια εξαιρετική εκδήλωση. Θα μιλήσουμε ζωντανά τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά. Οπότε να πάμε σε μια ζωντανή σύνδεση. Είναι κοντά μας ο κύριος Κότσιος. Μπορώ να τον δω, μπορώ να του μιλήσω? Καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ. Είναι υπεύθυνος ο κύριος Κότσιος για το ξενόγλωσσο e-learning. Να μας εξηγήσετε καταρχάς τι είναι αυτό το πρόγραμμα, αυτό το νέο πρόγραμμα μέσα στο Πανεπιστήμιο, στο Εθνικό Καποδιστριακό, κύριε Κότσιε. Ναι, ναι, ευχαρίστω. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να σας πω ότι η πρωτοβουλία του e-learning του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει ξεκινήσει εδώ και 21 χρόνια.
Έχουμε γύρω στα 450 προγράμματα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και έχουμε εκπαιδεύσει περί τους 100.000 ενδιαφερομένους. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει και μεγάλη προσπάθεια για να φέρουμε αυτό το e-learning και σε μη ελληνόφωνους ενδιαφερομένους και μέσα στα πλαίσια αυτά έχει αναπτυχθεί και το πρόγραμμα Classical Greek Level A. Ουσιαστικά είναι ένα επιμορφωτικό εξ αποστάσεως πρόγραμμα εκμάθησης αρχαίων ελληνικών. Απευθύνεται βέβαια σε όλους τους ενδιαφερομένους και στους λάτρεις των κλασικών και ανθρωπιστικών σπουδών. Άρα έχει περάσει η εκμάθηση, αν μπορείτε σας παρακαλώ λίγο τον ήχο πιο ψηλά, έχει περάσει επομένως η εκμάθηση των αρχαίων ελληνικών στο πρόγραμμά σας, το Classical Greek Level A. Ναι, ναι, ακριβώς. Του e-learning. Απλώς να πω, αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ, ότι τα μαθήματα είναι εβδομαδιαία, ασύγχρονα, δηλαδή ο φοιτητής θα παρακολουθεί όποτε θέλει. Υπάρχει βοηθητικό προσωπικό το οποίο λύνει τις απορίες, υπάρχουν τα σχετικά βίντεο και φυσικά στο τέλος εξετάσεις. Κύριε καθηγητά, επειδή σήμερα και μας ακούν από όλο τον κόσμο, μπορούν, επομένως, εφόσον είναι μαθήματα εξ αποστάσεως, μπορούν οπουδήποτε βρίσκονται, Έλληνες ή ξένοι, να ακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα. Ακριβώς. Αρκεί να έχουν μια στοιχειώδη γνώση της αγγλικής γλώσσας, να έχουν και έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η ιδέα για τη δημιουργία αυτού του προγράμματος, πώς προέκυψε, να πάμε λίγο στην αρχή του, στη γέννησή του, θα έλεγα. Γιατί μιλήσατε για πολλά χρόνια τώρα. Όταν ξεκίνησε το αγγλόφωνο e-learning, το πρώτο μάθημα το οποίο βάλαμε, όπως καταλαβαίνετε, ήταν εκμάθηση μικρών ελληνικών στους ξένους. Αυτό το πρόγραμμα δουλεύει 7-8 χρόνια τώρα. Αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι υπήρχε μια μεγάλη ζήτηση από τους ξένους που παρακολουθούν νέα ελληνικά, να παρακολουθήσουν και αρχαία ελληνικά. Οπότε σταδιακά το υλοποιήσαμε αυτό, κάτι το οποίο δεν ήταν καθόλου εύκολο, αλλά μέσα από μεγάλη προσπάθεια και με βοήθεια καταφέραμε να το υλοποιήσουμε. Αν υποθέσουμε ότι το παρακολουθήσουμε, αυτό οδηγεί σε κάποια πιστοποίηση. Εξετάσεις οι οποίες είναι εξ αποστάσεως και υπάρχει επιστοποίηση επίσημη από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θα κάνουμε όλα και προσπάθειες και έχουμε και μια συζήτηση τώρα να έχουμε και επιστοποιήσεις και από άλλους διεθνούς οργανισμούς και φορείς. Και κάτι τελευταίο. Από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κάτι τελευταίο για να ξεκινήσουμε με τους 10 καθηγητές μας των αρχαίων και των λατινικών. Τι χρειάζεται ο ενδιαφερόμενος για να παρακολουθήσει το πρόγραμμα. Να δώσουμε και μια χρηστική πληροφορία. Ναι, όπως σας είπα, χρειάζεται να έχει απλές βασικές γνώσεις αγγλικής, διότι η υποστήριξη είναι στα αγγλικά, να έχει φυσικά έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και να επιτρέψτε μου να πω μια αγάπη και έναν έρωτα για τη γλώσσα. Αυτό. Με αυτή την αγάπη για τις γλώσσες να κλείσουμε τη σύνδεση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία και σε εσάς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, που είναι ήδη μαζί μας. Είναι αρμόδιος για θέματα ανωτά της εκπαιδεύσεως. Παρακολουθήσατε και το προσυνέδριο του Δεκεμβρίου. Συμμετείχαν οι περισσότεροι καθηγητές που βλέπετε διαζώσεις τώρα εδώ. Ένα σύντομο χαιρετισμό θα ήθελα να ζητήσω και να μου πείτε αν έχετε δει κάποιο άλλο συνέδριο που να μιλάνε τις κλασικές γλώσσες live. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν και σήμερα το πρωί είχα την τύχη να βρίσκομαι σε ένα ψευδοδικαστήριο, όπως αποκαλείται, ένα moot court, για αρχαίο ελληνικό δίκαιο στη Στοά του Ατάλου, όπου συμμετείχαν το Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Νομική Σχολή του Πανεπιστήμιου Αθηνών, οι νομικές σχολές του Πανεπιστήμιου του Κέμπριτζ, της Οξφόρδης, του Τίμπιγκεν, της Λιέγης και της Ρώμης και διαγωνίζονταν οι φοιτητές μεταξύ τους στη Στοά του Ατάλου. Ήτανε μαγικό. Ήταν η Στοά, ο καιρός είναι καταπληκτικός όπως τον βλέπετε απ' έξω, ήταν καταπληκτικό. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αυτές τις ημέρες παρακολουθούμε τι γίνεται στην Ουκρανία όλοι. Και πρέπει να σας ομολογήσω ότι για μένα ένα από τα πιο ιερά πράγματα είναι να πολεμάει κάποιος για το σπίτι του, για την πατρίδα του.
για να κυριολεκτώ, όχι από τα πιο ιερά πράγματα, το πιο ιερό πράγμα. Είναι αυτό που έκαναν οι αρχαίοι Αθηναίοι όταν έφτασαν οι Πέρσες στο Μαραθώνα. Πήγαν όλοι, ασχέτως ηλικίας. Είναι αυτό το οποίο έκαναν οι 700 θεσποιείς στις Θερμοπύλες. Αναφερόμαστε πολλές φορές στους Σπαρτιάτες. Οι 700 θεσποιείς, φανταστείτε τι ήταν οι θεσποιές εκείνη την περίοδο. Ένα μικρό χωριό, μια κωμόπολη ήτανε. 700 άτομα σημαίνει ότι πήγανε όλοι όσοι μπορούσαν να κρατήσουν όπλα. Δεν πήγαν μόνον τα νέα παιδιά, πήγαν όλοι και πέθαναν όλοι. Είναι αυτό το οποίο περιγράφει ο Αισχύλος στους Πέρσες. Είναι η σκηνή, την είχα αναφέρει την άλλη φορά, κυρία Ξανθάκη, είναι η σκηνή όπου έρχεται ο Αγγελιαφόρος και μεταφέρει στην Άτωσα, τη βασίλισσα των Περσών, τι ακριβώς έγινε στην ναυμαχία της Σαλαμίνας. Και της λέει ότι πολεμάνε, είμαστε, λέει, είχαν περισσότερα πλοία από εμάς. Όχι, λέει, αν ήταν θέμα πλοίων, λέει, οι Έλληνες είχαν 30 και άλλα 10-40 πλοία. Ο Ξέρξης είχε 1000 πλοία. Ήμασταν πολύ περισσότεροι. Δεν ήταν αυτό, λέει. Ήτανε πώς πολεμούσαν. Δηλαδή, λέει, πώς πολεμούσαν. Έβγαζαν, λέει, το σπαθί και πολεμούσαν σώμα με σώμα. Δεν πέταγαν, λέει, τόξα από μακριά. Όχι, της λέει ο Αγγελιοφόρος. Και ποιος είναι ο βασιλιάς εκείνος που τους πείθει να πολεμήσουν σώμα με σώμα και να μην πετάξουν το βέλος και να φύγουνε. Και της απαντάει ο Αγγελιοφόρος, δεν έχουν βασιλιά. Οι ίδιοι ορίζουν τις τύχες τους. Και απαντάει η Άτωσα, αλίμονο, δεν μπορούμε ποτέ να κερδίσουμε έναν τέτοιο στρατό. Το συνδέω με το σήμερα και με αυτά τα οποία γίνονται στην Ουκρανία. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι πολεμούν για την πατρίδα τους. Πολεμούν ένα στρατό ο οποίος έχει πολύ μεγαλύτερη ικανότητα. Και βλέπετε, επειδή πολεμούν με πάθος, ότι έχουν κατορθώσει το ακατόρθωτο. Ο Δαβίδ, ο οποίος νικάει το Γολιάθ. Αυτό το οποίο μας λένε στα κλασικά κείμενα, τα οποία επανέρχονται διαρκώς μπροστά μας. Πολεμάς για τη δημοκρατία, πολεμάς για την πατρίδα σου, ό,τι ωραιότερο. Εύχομαι καλή συνέχεια στις εργασίες σας. Είναι κοντά μας η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή, Αντιπρόεδρος όλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το λέω ξεχωριστά και καλά, γιατί χαίρομαι πολύ που εξελέγεις πανψηφί μετά από κόπο πολλών ετών και διαδρομή στην οποία ξεχωρίζεις. Ένα χαιρετισμό θα θέλαμε από σένα, αγαπητή Εύα. Θετικές επιστήμες. So, I didn't study the ancient Greek and Latin. I did on my own, like my family. They consider so important the ancient Greek language that also it only took place like 1 or 2 years in my high school. I did extra lessons. So I really appreciate your efforts and dedication to actually revive such languages, because I do believe that the treasure inside these languages is something that cannot be found in any other means. When I am in Brussels, I have to tell you that there is like 1/3 of my colleagues that they had some lessons of ancient Greek language, and they talk to me in Greek, and they say like "Zito yelas," and then I say like "Okay," that's really an honor on me. Just to say that I want to welcome this initiative, this effort. I have already expressed my will to support it as a cause, actually, to introduce in more schools the teaching of such languages, because I consider it as a core of our identity, the European identity and the world identity. I also believe, and as a Greek, of course, I have to say that I believe ancient Greek has contributed to many parts of today's society in several ways, because
the ethical framework and the values that we have as Europeans, I believe they were built also through our language and our core culture through the centuries. And these values might today seem simple, but they have shaped our entire civilization into this culture that we have. And also a culture that, since I'm working more in the technological sphere, I have to tell you, we try to translate it. So from offline to online. And since I also work with and love mathematics, I see the mathematics in these languages, and it helped me a lot to also build my thought and my thinking around these topics. And I consider it as a great shortcoming if you haven't had learned or studied even the basics of the ancient languages. So to me, I just want to say that it's an honor for us to have people from around the world, professors and excellent thought leaders, to be here and talk to us in Greek. And it would be great if more Greeks could understand it also. So I think this should be our mission. And congratulations to Kyria Manolidou, Kyria Nikolopoulou. It's really important also that we have strong women supporting in this direction, that we revive our languages. And I already contacted you to tell you that as a vice president, I have also the responsibility to communicate and collaborate with the UN and OECD and like the big international organizations. And I believe our efforts should become more structured in order to influence also our educational system, because it seems that now more than ever with digitalization, we need to keep our strong identity offline clear, because we're going to have so many digital identities that could be confusing. We need to have a very strong core of our understanding of our values and how society and culture has built through the centuries. So it's a great honor again, and thank you for having me even just shortly. Thank you. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με εσάς, με την μοναδική Ελληνίδα, την κυρία Γεωργία Ξανθάκη Καραμάνου, και όπως σας είπα, ο τίτλος είναι «Διαχρονικές αξίες από τα κείμενα της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας». Ένα θερμό χειροκρότημα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Νικολοπούλου. Θα ξεκινήσω λίγο από το χώρο που βρισκόμαστε, από τον ομφαλό της γης. Εν το προνάω το ενδελφείς ως παυσανίας μαρτυρεί γεγραμμένα ειν ωφελήματα ανθρώπης εν το βίο, γραφέντα υπό επτά σοφών ανδρών εν εις θαλίστε μιλήσιος και σόλων Αθηναίος. Τα ωφελήματα ταύτα εν της Δελφής, ίον σοφρονήν μηδέν άγαν θνητά φρονήν, παρά τον εν πάση παιδεία διαλαμψάντων, εν της έργης αυτών προσελήφθησαν και παραδόθησαν ημίν πάση κτήμα εσαΐ. Τας αρετάς ταύτας, αιωνίους, συνελθόντες εν Δελφής, ημείς άπαντες εν ταύτη τη ημέρα, αναδείξομεν. Το θέμα μου, όπως σας είπα, είναι διαχρονικές, κοινωνικές, η κυρία Νικολοπούλ, και πολιτικές αξίες από την αρχαία ελληνική τραγωδία. Έρχεται και ο κύριος Συρίγος τώρα. Πώς σταματάω για να... Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Παρακαλούμε, εδώ μπροστά σας έχουμε θέση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρουμε το ενδιαφέρον σας και την αγάπη για τα κλασικά γράμματα, αξίζει όπως και για την ιστορία. Μετά τους Περσικούς πολέμους, στη Χρυσή Πεντηκονταετία και στον πόλεμο μεταξύ Αθηνών και Σπάρτης που ακολούθησε, η παραγωγή συνεχίζεται των μεγαλύτερων και σημαντικότερων δραματικών έργων της ελληνικής αρχαιότητας. Στην εισήγηση αυτή θα εστιάσουμε στα δράματα των τριών μεγάλων τραγικών ποιητών του 5ου αιώνα,
που παραστατικά και ανάγλυφα αποτυπώνουν κοινωνικές και πολιτικές αξίες από την αρχαία τραγωδία του 5ου αιώνα. Κυρίες και κύριοι, σε κανένα δράμα δεν αποτυπώθηκε τόσο ουσιαστικά, αλλά και με τόση ποιητικότητα και γλαφυρότητα η διαμόρφωση θεμελιωδών αξιών και αρχών της αθηναϊκής δημοκρατίας, όπως στο πρώτο έργο της τριλογίας του πατέρα της τραγωδίας, του Εσχύλου, της Ευμενίδες. Η τριλογία του είναι η Ορέστια και η Ευμενίδες είναι το πρώτο του έργο. Η Ορέστια, το κύκνιο άσμα του πατέρα της τραγωδίας, αποτελεί την ποιητική απεικόνιση των δημοκρατικών αρχών του μέτρου και της δίκης σε ατομικό αλλά και σε πολιτικοκοινωνικό επίπεδο. Οι ιδέες του μέτρου, της αυτογνωσίας, της σοφροσύνης, του μηδέν άγαν, που συνδέονται με τα αδελφικά αυτά μεγάλα παραγγέλματα, σοφρόνη, θνητά φρονήν, εαυτόν έσχε, φρόνη συνάσκη, ύβριν μη πράτε, πράτε δίκαια, σηματοδοτούν την ανάπτυξη του δικαίου και της δημοκρατίας, όπως αποτυπώθηκε στο λόγο του μεγάλου ποιητή μας, του Εσχύλου. Οι σκέψεις, οι φιλοδοξίες και οι επιθυμίες του ανθρώπου πρέπει να υποχωρούν μπροστά στις έννοιες της σοφροσύνης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Θα δείτε σε αυτή τη σύντομη ομιλία μου πάρα πολλές αναλαμπές που σηματοδοτούν το σήμερα, την κατάσταση που επικρατεί σήμερα σε όλες τις κοινωνίες σε διεθνές επίπεδο. Και αυτός είναι και ο σκοπός της γνώσης, κυρίες και κύριοι, των αρχαίων ελληνικών. Δια της γνώσεως ακριβώς του αρχαίου ελληνικού λόγου να κατανοούμε τις αξίες και τις ιδέες που αποτυπώνονται από αυτά τα αδάνατα έργα και αποτελούν σύμβολο και πρότυπο εσαΐ για κάθε ανθρώπινη κοινωνία, για να αποφεύγονται ορισμένες κοινωνικές παρεκτροπές. Η Ορέστια, στην ευρύτερη ανθρωπιστική της έννοια, συμβολίζει τη μακρά πορεία του ανθρώπου από τις προϊστορικές καταστάσεις στην πολιτισμική και ανεπτυγμένη κοινωνία. Και η κοινωνία αυτή, όπως αναπτύχθηκε, έχει ένα επιστέγασμα, μία κορύφωση, την δημιουργία της αθηναϊκής δημοκρατίας, της άμεσης δημοκρατίας των Αθηνών. Στην πόλη των Αθηνών, στο λίκνο της δικαιοσύνης, η υπεράσπιση του Ορέστη από τον Απόλλωνα και από την Αθηνά σηματοδοτεί τη μετάβαση αυτή από τα αδελφικά παραγγέλματα της αυτογνωσίας, της σοφροσύνης, του μηδέν άγαν που προαναφέραμε, στη θέσπιση του μεγαλειώδους αττικού γραπτού δικαίου. Η Ορέστια κλείνει με μία ηθική συνδιαλλαγή. Στην ελληνική σκέψη διαχρονικά υπήρχε η αντιπαράθεση της βίας με την πειθό. Στο πλαίσιο της ευνομούμενης διακυβερνήσεως των Αθηνών, η Αθηνά πείθει με το λόγο της τους Αθηναίους πολίτες και μεταφέρει και μεταλλάσσει τις εχθρικές ερηνίες, εχθρικές θεότητες, ευνοϊκές θεότητες προς την πόλη των Αθηνών. Και έτσι, κυρίες και κύριοι, τη βία και το πάθος διαδέχεται η δημοκρατία και η ειρήνη μέσω του ποιητικού λόγου. Ο σεβασμός της δικαιοσύνης και η αποφυγή των αντικοπραξιών συνέχουν τη δημοκρατία, διότι αποτρέπουν, προσέξτε το αυτό, τόσο από τη δεσποτεία όσο και από την αναρχία. Προτρέπει η Αθηνά τους Αθηναίους πολίτες. Μητ άναρχον, μήτε δεσποτούμενον, αστής βουλεύω σέβην. Δεν χρειάζεται απόδοση. Τα αρχαία ελληνικά είναι σαν τα νέα ελληνικά και γι' αυτό τονίζω και μίλησα, κυρίες και κύριοι, και σε νέο ελληνικό λόγο, για να δείξω πόσο μοιάζουνε, ότι μία είναι η ελληνική γλώσσα από αρχαιοτά των χρόνων μέχρι σήμερα. 100 χρόνια μετά τον Εσχύλο, ο Πλάτωνος στο έργο της οριμότητάς του στους νόμους απεικόνισε με φιλοσοφική ενάργεια τη μίξη της δημοκρατικής ελευθερίας και της σόφρονης υποταγής του πολίτου στους νόμους της πολιτείας.
Σε αυτήν την πραγματική δημοκρατία, ο πολίτης στηρεί το μέτρο και τον νόμο, αποφεύγοντας κάθε μορφή ύβρεως, δηλαδή κάθε υπέρβαση της προσωπικής του εξουσίας και ελευθερίας. Ο λόγος του Εσχύλου για το μέτρο και το δίκαιο επιβιώνει καταλυτικά και στο σύγχρονο κόσμο, στο καθήκον του σημερινού πολίτη να τηρεί τον νόμο, την ευνομία, τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα, την κοινωνική δικαιοσύνη με μια λέξη, υποτάσσοντας τις ατομικές του επιδιώξεις στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Στην Αντιγόνη, η αντίθεση ως προς την τήρηση των νόμων ανάμεσα στον Κρέοντα και στην Ηρωίδα έχει ποικιλοτρόπως ερμηνευθεί διαχρονικά. Η οικογένεια ενάντια στο κράτος, η ανθρωπιά ενάντια στη σκληρότητα ή η επανάσταση ενάντια στην καταπιεστική εξουσία. Πάνω όμως από όλα αυτά, η Αντιγόνη μας δηλώνει ότι βρίσκονται οι καθιεμερωμένες αξίες του σεβασμού προς τους ηκέτες, προς τους νεκρούς, προς τους θεούς πάνω απ' όλα, αλλά και προς τους γονείς. Η ηρωίδα έτσι προκρίνει τους άγραφους αυτούς νόμους από το βασιλικό διάταγμα που επέβαλε την ταφή, που απαγόρευε την ταφή του αδερφού της, του Πολυνίκη. Η δημοκρατία διαμορφώθηκε έτσι παραλλήλως προς μία νέα πιο ανθρώπινη ηθική και η δραματική ποίηση, ιδιαίτερα του Ευρυπίδη, αποδίδει ξεκάθαρα αυτήν την εξελιγμένη ηθική, την εξελιγμένη ηθική του Ευρυπίδη που μας σηματοδοτεί στην ηθική του μεγάλου μας φιλοσόφου του Σοκράτη. Σε πλείστα όσα δράματα του αποσκηνής φιλοσόφου εκφράζεται απερίφραστα ότι οι ατομικές αρετές και όχι ο πλούτος και καταγωγή, όχι η αριστοκρατική καταγωγή και ο πλούτος όπως ξέραμε από τον Όμηρο και τη λυρική ποίηση, αλλά η ανθρώπινη σκιαγραφία του εξειδανικευμένου πολίτη, του πολίτη μιας δημοκρατικής πολιτείας. Μετά τον Ευρυπίδη, ο πολιτικός στοχασμός του Πλάτωνος και του Αριστοτέλη ολοκλήρωσε αυτή τη σκιαγράφηση του άριστου πολίτη μιας άμεσης δημοκρατίας. Η ηθική ανάπτυξη όχι απλώς των ατόμων αλλά και της πόλης στο σύνολό της ως απόρρια της πολιτιακής ευνομίας αναδεικνύεται σε έργα του Ευρυπίδη. Θα αναφερθώ σε ελάχιστα με κάποια αρχαίρητα. Η ευρυπίδια δραματουργία όμως, πέραν από την θρησκευτική διάσταση, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε, προσέδωσε και την πολιτική διάσταση, τον πολιτικό χαρακτήρα, τον οποίο ακριβώς ταύτισε με τη δημιουργήσα μεγάλη σημαντική αθηναϊκή δημοκρατία. Στους ηκέτιδες, ο Θησεύς απαντά στο θηβαίο αγγελιοφόρο του Κρέοντος, «Τους θανώντας θάψε δικαιώ των πανελλήνων νόμων σώζων», επειδή δεν θέλαν να μείνουν άταφοι νεκροί. Εξύμνηση της δημοκρατίας, κυρίως της ελευθερίας και της ισότητας και ένα δρυμή κατηγορό εναντίον της αυθαίρετης και καταπιεστικής τυραννίας αποτελούν οι ρίσεις του Θησέως στις ηκέτιδες. «Ουδέν τυράννου δυσμενέστερον πόλη, όπου το μεν πρότιστον ούκησιν νόμι κοινή». Κρατεί δις των νόμων κεκτημένος. Ένας κρατάει τον νόμο στα χέρια του. Δεν υπάρχουν κοινοί νόμοι στα πολιταρχικά σκληρά καθεστώτα. Η τυραννίδα καταργεί τα δικαιώματα του πολίτη. Ο Θησεύς με μοναδική οικονοπία τονίζει την διαχρονική καχυποψία και τον κυριαρχικό φόβο του τυράννου, προσέξτε το αυτό, για τους τάχεις του ειρηνού λιμόνος. Τα στάχια του ανοιξιάτικου αγρού, δηλαδή του αριστείς νέους της πολιτείας. Φοβάται ο τύραννος ότι οι άριστοι θα του αρπάξουν την εξουσία. Αυτά είναι λοιπόν τα στάχια του ειρηνού αγρού. Ένας αρχετυπικός ορισμός της άμεσης αθηναϊκής δημοκρατίας ακολουθεί την αποκήρυξη αυτή της τυραννίδας. «Δήμος αυθέντης χθονός». Δεν χρειάζεται μετάφραση και γι' αυτό σας λέω σε τέπε και στα ελληνικά. «Δήμος αυθέντης χθονός. Ούγαρ άρχεται παρενός ανδρός, αλλά ανάση κυβερνά». Πώς?
διαδοχές ενιαυσίες με διαδοχική εναλλαγή των αρχόντων. Η άμεση δημοκρατία των Αθηνών. Κάθε χρόνο ήταν η αρχή των αρχόντων, ήταν ετήσια. Μετά τον Ζόχβο και την βία του Πελοποννησιακού πολέμου που κατέληξε στην κατάληξη της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, το χρονικά τελευταίο έργο του Σοφοκλέους, ο Ιδίπους επικολωνό, σαν ακτίδα αισιοδοξίας φωτίζει και αναδεικνύει με μοναδική ποιητικότητα και γλαφυρότητα την πολιτιστική διάσταση των Αθηνών ως συνέπεια της ευνομίας και ευταξίας της πόλεως. Και πάλι ο Θησεύς, σύμβολο του πολιτισμένου και δημοκρατικού ηγέτη, προσφέρει καταφύγιο και εξηλαίωση στο μυαρό τον τυφλό Ιδίποδα. Στο αισιόδοξο μήνυμα που αναδεικνύει το τέλος του έργου, ο Θησεύς δέχεται ως ηκέτης, προσέξτε τις σημασιολογικές διασυνδέσεις με τη σύγχρονη πραγματικότητα, δέχεται ως ηκέτη τον καταδιωγμένο Ιδίποδα, τηρώντας την αρχή της φιλοξενίας και της προστασίας του ηκέτη. Έτσι, στον Ιδίποδα επικολωνό και στο φιλοκτήρι του Σοφοκλέους επιτυγχάνεται η αρμονική επανένταξη στην κοινωνική και πολιτική ζωή ανθρώπων που έζησαν αποδιωγμένοι από την πόλη τους και απομονωμένοι από τον κόσμο. Ο Ιδίπους αυτός ο αρχιετυπικός απόκληρος γίνεται δεκτός στον Ιδίποδα επικολωνό σε μια ευνομούμενη κοινωνία που ζει με στέρεους πολιτικούς και πολιτιακούς κανόνες, προσφέροντας ένα διαχρονικό σύμβολο για την αποδοχή και υποδοχή των εκδιωγμένων ανά τον κόσμο στις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες. Η σιγωρία, τελειώνοντας κυρίες και κύριοι, η σιγωρία, η ισονομία, τήρηση των άγραφων νόμων και του γραπτού θεσμοθετημένου δικαίου, κοινωνική δικαιοσύνη με σεβασμό προς τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα είναι οι διαχρονικές αξίες που αναδεικνύονται μέσα από τα έργα της αρχαίας δραματικής πίσεως. Η μέσω του αρχαίου ελληνικού λόγου, μορφωτική αξιοποίηση των υπερχρονικών αξιών των κλασικών κειμένων πρέπει να συνιστά τον πρωταρχικό στόχο, ιδιαίτερα στις μέρες μας, πρωταρχικό στόχο της ανθρωπιστικής παιδείας. Διότι σε μια εποχή όπως η σημερινή, όπου ο ισχυρότερος συχνά καταπατά την ελευθερία και την ανεξαρτησία του ασθενέστερου, ακόμη και την ίδια του τη ζωή που στερεί, όπως δυστυχώς συμβαίνει στην Ουκρανία αλλά και αλλού, οι κοινωνίες έχουν ανάγκη να αναζητήσουν και να στηριχθούν στις πανανθρώπινες αρχές του ανθρωπισμού, που αποτελούν και την ουσιαστική παρουσία και συμβολή του ελληνισμού στο σύγχρονο κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κριστό Φρίκο, Polish Institute of Israel. Τίτλος ομιλίας. Ενάρετη πολίτε. Έρος, φιλία, αγάπη. Χαίρετε πάντες. Πρώτον πάντων, σύγνωτε μόι τες προφοράς. Εγώ έθις μάι, χελενείς δέιν, τε ερασμικέ προφορά. Ούδυνα μάι τε χιμετέρα προφορά χελενείς δέιν. Διεγούν τα συγγραφέις τίνες τα περί του φιντίου τε καϊδάμονος των πυθαγορείων. Διεβλέθε γάρ διαφθόνου χω φιντίας χως επιβουλέουον διονυσίο το εν Συρακούσα εις τυράννο. Χος δε αυτός χω Διονύσιος διαρρέδεν έλεγε το φιντία, χωτι δέοι τον επιβουλεύσαντα αποθνέσκειν. Απεκρίθε χω κατηγορούμενος χωτι εϊχούτος το τυράννο εδέδοκτο τάουτα γενέσθαι αξιόγε γε μόνον χαυτό δοθέναι το λοϊπόν τες χεμέρας. Χωπός ο οικονομέσαιτο τα καθαυτόν. Εμπούλετο δε επί τάουτα, αφεθέναι εγγυετέν, καταστέσας των φίλων αυτού
δάμονα. Εκείνος δε, ούτης τάσας, έγκυος εουθούς εγένετο του θανάτου. Επορεύθε ούν χωφιντίας, κατά λοιπόν των φίλων αυτού δάμονα, εϊστάς του Διονυσίου Χέιρας. Προς δε τεν τεταγμένεν χώραν, χάπας χωδέμος συνέδραμεν, ούν ομίσδον φυλάξεν τεν πίστην των φιντίαν. Έδετες χώρας συγκλειούσες, χωφιντίας ανελπίστος έλθε τρέχον, του δάμονος απαγωμένου προς τον θάνατον. Θαυμαστές ούν τες φιλίας φανέησες χάπασιν, απέλουσεν χω Διονύσιος τες τιμωρίας αμφωτέρους τους φίλους. Το γιάουτεν φιλίαν επογέσατο χω Σοκράτες προς τον Αλκιβιάδεν, εν γάρ το χωμονύμο πλατωνικό διαλόγο, λέγε γιαυτό χω Σοκράτες. «Ω πάει κλεϊνίου, όι μάι σε θαυμάσδεν χωτί πρώτος εραστές σου γενόμενος, τον άλλον πεπαουμένον, μόνος, ούκα παλάττο μάι. Ει άρα τις γέγονεν εραστές του αλκιβιάδου σώματος, ούκα αλκιβιάδου άρα εράσθε, αλλατίνος τον αλκιβιάδου. Χωδε τες ψυχές ερών ουκ απέησιν, χεος ανεπιτό βέλτιον ίε. Ουκούν εγώ εϊμί, χω ουκ απειών, αλλά παραμένων, λέγοντος του σώματος, των άλλων απελελουθώτων. Αναφέρον το ινούν προς τον Σοκρατικόν έρωτα, έλεγε χω Αλκιβιάδες, εν το του Πλάτωνος συμποσίο, πεπονθέναι προς τούτον μόνον ανθρώπων, χω ουκ αντίς ογιοϊτο εν το Αλκιβιάδε ενέιναι, τούτεστιν το αισχύνεσθαι χοντιν ούν. Αλκιβιάδεν δε τούτον μόνον τον άντρα αισχύνεσθαι. Χα λοιπόν ούν, χεφιλία. Πολλέν και δαιμονίαν καί επιμέλειαν απαϊτούσα. Λέγε ηγάρ χω Αριστοτέλες, εν το ογδό των εθικών νιχομαχέιων, τεν φιλίαν αρετέν τίνα έιναι, πράγματι μεταρετές γιγνόμενον. Έτι δε αναγκαιότατον εις τον βίον. Αν εουγάρ φίλον, εφε, ουδέις χέλοιτο αν σδέν. Έχον τα λοϊπά αγαθά πάντα. Ου μέντοι ανανκάιον εστίν το φιλέιν, αλλά καλόν. Τους γαρφιλοφίλους επαϊνούμεν. Χέτε πολυφιλία δοκέι των καλών χέντι έιναι. Καί επί τους αυτούς όγιονται άντρας αγαθούς έιναι καί φίλους. Τρία δε τα τες φιλίας έιδε. Χόιμεν ούν δια το χρέσιμον φιλούν τες αλλέλους ού καθ' αυτούς φιλούσιν, αλλά χεγίνεται τί αυτοίς παραλλέλων αγαθών. Χωμοίος δε καί χοί διχεδονέν. Ουγάρ το ποιούς τίνας έιναι αγαπώσιν τους εουτραπέλους, αλλά χωτι χεδέεις χαυτόις. Κατά συμπεβεκώστε δε χαί φιλίαι χαύται έισιν. Ουγάρ χε εστίν χόσπερ εστίν χωφιλούμενος. Ταύτε φιλέιται, αλλά χε πορίσδουσιν χοιμέν αγαθόν τί, χοι δε χεδονέν. Εουδιάλυτοι δε, χαί το γιάουταί φιλίαι εισιν. Εάν γάρ, με κέτι χεδέεις
χρεσιμοι όσιν χοι φιλούμενοι, παύονται φιλούντες αυτούς. Το δε χρεσιμον ουδιαμένει, αλ άλλοτε άλλο γίνεται. Απολουθέντος ούν διχο φίλοι έσαν, διαλύεται καίχε φιλία. Τελεία δε εστίν χε των αγαθών φιλία καί καταρετέν χωμοίων. Χούτο ηγάρ τα αγαθά χωμοίως μπούλονται, αλλέλοις χε αγαθόι. Αγαθόι δε εισίν καί αγαθόι δε εισί καθ' αυτούς. Χοι δε μπουλόμενοι τα αγαθά τοις φίλοις, εκείνον γένεκα, μάλιστα φίλοι εισίν. Δι χαυτούς γαρ χούτος εχουσί, καί ου κατασύν βεβεκός. Δι αμένει ούν, χε τούτον φιλία, χέος αν αγαθόι όσιν. Χε δαρετέ μόνιμον τι εστίν. Σπανίας δεικός τας τοιάουτας φιλίας έιναι. Ο λίγοι γαρ χοι τοιούτοι. Έτι δε προσδέηται χρόνου καί συνεθείας. Χαύτε μεν ούν καί κατά των χρόνων καί κατά τα λοϊπά τελεία εστίν. Καί κατά πάντα ταυτά γίνεται καί χώμοια χεκατέρω παρεχκατέρου, χωπερδέι τοις φίλοις χυπάρχειν. Έιρεται γούν εν τε σοφία του σειράχ, στέρξον φίλων, καί πιστόθετη με ταυτού. Εάν δε αποκαλύψες τα μυστέρια αυτού, με καταδιώξες ο πίσω αυτού. Καθώς γάρ απόλεσεν άνθρωπος των νεκρών αυτού, χούτος απόλεσας την φιλίαν του πλαισίον. Καί, χως πετεινών εκχεηρός σου απέλουσας, χούτος αφέκας των πλαισίον καί ούθε ουρεσείς αυτον. Λέγεται ιδέ, ο λίγο πρότερον εν το αυτό βιβλίο. Φίλος πιστός σκέπε κραταγιά. Χωδε χεουρών αυτον, χεουρεν θεσαυρών. Φίλου πιστού ουκ εστίν αντάλλαγμα, καί ουκ εστίν σταθμός τες καλονές αυτού. Φίλος πιστός φάρμακονς δοές. Καί χοι φοβούμενοι κύριον, χεουρέσου συν αυτον. Χω φοβούμενος κύριον ευθυναί φιλίαν αυτού, χωτι κατά αυτον, χούτος καί χω πλαισίον αυτού. Καί δε καί γεγραπτάι, Διογένει λαερτίο, εν τοίς βίον καί γνώμων των εν φιλοσοφία ευδοκιμισάντων, χωτι ερωτεθέις χω Αριστοτέλες, τι εστίν φίλος, εφε, μία ψυχέ, δύο σώμασιν εν οικούσα. Τέσσαρα δεστίν, τα τες χελενικές ρέματα, τα τεν φιλίαν δελούντα. Το μεν ερώ, καί το φιλώ, το δεστέργο, τε καί αγαπώ. Χον το πρώτον, το ερώ, αναφέρει εις το τες φιλίας πάθος. Το δε δεύτερον, το φιλώ, κοινότερον καί καθολικότερον σεμάινε αυτεν. Το δεστέργο, τεν προσαλέλους τέκνων καί γονέων φιλίαν δελόι. Τελεουτάιον δε το αγαπώ τεν προάιρεσιν σεμάινει. Χούτος γάρ λέγει ο Ισοκράτες, ποτέρας τον τιμών αγαπέσαι, τας παρεκόντων γιγνωμένας, ε τας παρακόντων των πολιτών. Εν δε το άσματι ασμάτων, μάλιστα χρέτα ηχος συγγραφέους, το ρέματι αγαπώ, χωκέιται οκτάκης εν τούτο το βιβλίο. Τότε ονόματι αγάπη, χεντεκάκης γαρ κέιτα ιεκέι,
Το δεφυλό δις χρέτα ηχοσυγγραφέους και χάπαξ το φιλέματι. Ουδαμού του βιβλίου και τα ιτοερό μόνον δε χελέξεις επιστροφέ. Εγώ το αδελφιδό μου λέγε ηγάρ χενύμφε και επεμέ χε επιστροφέ αυτού. Τε δεκαϊνέ διαθέκε φίλους καλέει ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού. Χυμάς δε έιρεκα φίλους, χωτι πάντα χα έκουσα παρά του πατρός μου, εγνώρισα χυμήν. Μάλιστα δε έδειξε αυτοίς την αγάπεν, χε εγάπεσε αυτούς μέχρι θανάτου. Λέγε ηγάρ Ιωάννες, ο Ευαγγελιστές, αγαπέσας τους ιδίους τους εν το κόσμο, εις τέλος εγάπεσεν αυτούς. Απαϊτών δέχω Ιησούς από Πέτρου του Αποστόλου αυτέντεν αγάπεν, Σίμων Ιωάννου έφε. Αγαπάς με πλέον τούτον, κατά τέν διαδεδομένεν ετόι βουλγάτα λεγόμενεν μετάφρασιν, δίλυγης με. Εκείνος δε ούχοιος τε οόν αν τ' αγαπάν αυτον, Κύριε έφε. Πάντα σου όιδας, σου γινώσκεις, χωτι φιλώσε. Τε δε διαδεδομένε, τε βουλγάτα, άμμο τε. Χωταν δε γεράσε ο Πέτρος, εκτενέει τας χέιρας αυτού θανάτο δοξάσδον τε καί αγαπών των Θεών. Τάουτα καί το γιάουτα, περιτές φιλίας καί τές αγάπες, χάριτας πολλάς όιδα χυμήν. Ευχαριστούμε πολύ. Σειρά έχει τώρα ο καθηγητής, ο κύριος Μαύρο Αγκόστο, ο καθηγητής των αρχαίων ελληνικών και των λατινικών στο Pontifica Università Lateranense. Θα μας μιλήσει για την αξία της ειρήνης στα κείμενα του Αριστοτέλη. The political value of peace in Aristotle. Η της ειρήνης πολιτική αξία παρ' Αριστοτέλη. Φιλόμεσε ομίγυρη, προτιθέμενος περί δημοκρατίας φιλοσοφότερον τη λέγην και τη σεβαστής ταύτης μάλλον άξιον ομιγύρεως, όμως εκ των ενόντων προελόμην, ταύτην νυν λαβών την αφορμήν, ολίγατινα περί ειρήνης προημιάζεστε, και τι ορθώ σκοπούντι ουκαντοξέτην το αγαθωτόδε, μάλλον διεστότε ή ηνωμένοτε και ομοίωτε δυσήν όψεσιν του αυτού νομίσματο. Πρώτον μενούν, τούτο αναλάβομεν, τι είναι πόλεμον Αριστοτέλης ορίζει. Ουδή γάρφηση, ερείται το πολεμήν, του πολεμήν ένεκα. Ουδέ παρασκευάζει πόλεμον, δόξε γαράν παντελώς μη εφόνος της είναι. Ουν πόλεμος, ουχή τέλωσε αυτό παρίστησιν, αλλά μέσον τη την χάνιον. Πόλεμον μεν, ειρήνης χάριν. Παν το αντίθετον, του κατά των Ηράκλητων, πόλεμος πάντων μεν πατήρεστη, πάντων δε βασιλεύς, και τους μεν θεούς έδειξε, τους δε ανθρώπους, τους μεν δούλους επίησε, τους δε ελευθέρους. Ήτα τούτο σκεπτέον, πώς της την ειρήνη να σώζει. Ανδρός παραδείγματι κέχρητε ο φιλόσοφος, ως της των δήμων των Αθηναίων υψηλών ήρε και κατέστησεν ισχυρών. Ο δε πισίστρατος φυσί, ιστής δια την παρησίαν και την φιλεργίαν, εί παρασκεύαζεν ειρήνην και η τύρη την ησυχίαν. Μέγιστον δε πάντων ίν των ειρημένων, το δημοτικόν είναι το ήθη και φιλάνθρωπον. Εν τε γάρ της άλλης εβούλε το πάντα διοικήν κατά τους νόμους σου δε μίαν εαυτό πλέον εξίαν διδούς. Αυθε τίνιν, εαρετέ εδιασώζουσε την ειρήνην. Παρησία, δημοτικόν συνέστημα, φιλανθρωπία, νόμων τήρησης, απόσχεσης ή τη εγκράτεια. Πώς γαρουτά αυτά τη δημοκρατία συνδέεται. Όπου γάρ τα αγαθά ταύτα κυριαρχεί, ουδέ λόγος υπολείπεται, μιού κυρινικός ζήν και ποιήν τους ανθρώπους, οποίο αντιβούλονται δικαίως.
πάσιτε της ηρημένης χρωμένης, έστιν ειρήνην άγιν. Τουν αντίον έστι δε και πολεμοποιός φυσί ο τύραννος, όπως διάσχολη θεώση και ηγεμόνος εν χρία διατελώσιν όντες. Παρικίνης φυσί, ούτως και των νόμων και της πολιτείας όρος, όπως δεσπόζωση των πέλας, διόκε προς τους πολέμους συντέτακτε, σχεδόν η τεπαιδεία και το των νόμων πλήθος. Πώς γαρανεί τούτο πολιτικών ή νομοθετικών, όγε μηδέ νόμιμον εστίν. Αυτή μεγάρ παραυτής το δικαίως άρχιν ζητούσι. Προς δε τους άλλους, ουδέν μέλη των δικαίων. Τι είναι δε τρόπο οι τυραννίδες σώζονται. Έστι δα προσωτηρίαν της τυραννίδος, το τους υπερέχοντας κολούιν και τους φρονηματίας ανερίν. Και μήτε συσίτια εάν, μήτε εταιρείαν, μήτε παιδείαν, μήτε άλλο μηθέν τι ούτων, αλλά πάντα φυλάτην, οθενίωθε γίγνεσθε δύο, φρόνημα τε και πίστης. Και μήτε σχολάς, μήτε άλλους συλλόγους επιτρέπειν γίγνεσθε σχολαστικούς, και πάντα ποιήνεξον ότι μάλιστα αγνώτες αλλήλεις έσονται πάντες, οι γαργνώσεις πίστην ποιή μάλλον προς αλλήλους. Και ούτω γαρανίκιστα φρονίναν εθίζην των μικρών. Και το μη λανθάνιν πειράστε όσα την χάνει της λέγον, η πράτων των αρχομένων, αλλ' είναι κατά σκόπους. Και το διαβάλλειν αλλήλεις, και συγκρούειν και φίλους φίλης, και των δήμων της γνωρίμης, και τους πλουσίους εαυτής. Το δέσκα τον τούτο, συγγενέσε στην εκείνου διέρη και βασίλευε. Τα δε περιλόγων επικρίσεως, διωγμών δημοσιογράφων και λογίων, διαβολής αντιπάλων, ψευδών ειδήσεων, fake news, διεγέρσεως υποψίας, culture of suspicion, ουδέης αγνοέη δίπου. Υπόθεσης μενούν της δημοκρατικής πολιτείας ελευθερία. Ελευθερίας δε εν μεν, το εν μεν άρχεστε και άρχην. Του δε νομοθέτου του σπουδαίου, εστί το θεάσαστε πόλην και γένος ανθρώπων και πάσαν άλλην κοινωνίαν, ζωής αγαθής πώς μεθέξουσι και της ενδεχομένης αυτής ευδαιμονίας, ώστε προς τούτους τους σκοπούς και πέδας αιτιόντας παιδευταίων και τας άλλας ηλικίας ως εδέοντε παιδείας. Εγαρπλίστε των τιούτων πόλεων, πολεμούσε μεν σώζονται, κατακτησάμενε δε την αρχήν απόλυντε, την γάρ βαφήν ανιάσιν ως περοσίδηρος, ειρήνην άγοντες. Αίτιος δε ο νομοθέτης, ου παιδεύσας δύναστε σχολάζειν. Ανδρίας μενούν και καρτερίας δι προς την ασχολίαν. Φιλοσοφίας δε προς την σχολήν. Σοφροσύνης δε και δικαιοσύνης εν αμφωτέρης της χρόνης και μάλλον ειρήνην άγουση και σχολάζουσιν. Ο μεν γάρ πόλεμος αναγκάζει δικαίους είναι και σοφρονήν. Η δε της ευτυχίας απόλαυσης και το σχολάζειν με τυρήνης, η βριστάς ποιή μάλλον. Εσχρόν γαριστήν πολεμούντας φαίνεστε αγαθούς, ειρήνην δε άγοντας και σχολάζοντας ανδραποδόδης. Πλην όμως, ορώμεν πολλάκης, ότι η πολιτείε ούκ ελεύθερο πρεπώς συνέταξαν την παιδείαν, αλλά φορτικώς απέκλειναν προς τας χρυσίμου συνεδοκούσας και πλεονεκτικό τέρας τέχνας. Ως νομίσασε ουδέν εποφελία της ανθρώπης περιγίγνεστε εκτεγραμμάτων και φιλοσοφίας, όπερ ανελεύθερων, θητικών και δουλικών δόξιεναν. Αλλά κατά γάρ την παροιμίαν ου σχολή δούλης, η δε μη δυνάμενη, δούλη των επιόντων εισήν. Ούτως δι, σύμμαχος η παιδεία τι τε δημοκρατία και τι ειρήνη πέφηκεν. Φασιδέτινες αναγκαίως νυν ημίν έχειν πολεμήν, ετι τουχίον τι είναι σώζειν την ειρήνην λόγης, αλόπλον δίστε. Τον λόγον ουν τούτον ουκ επενώ. Αναγκαίως ουν έχει και προς ταύτα αντιπίν τας ειρηνοδόρους συνθήκας, τρόπιον είναι πολύ κάλλιον των εν της πολέμης γινωμένων. Τα μεν γάρ υπέρ μικρών και μιας τύχης, αυτε διπέρ παντός του βίου.
άμφογαρ νίκης σημεία. Μόνον τα ύστερα, νίκης αληθούς, ήρικα και χαρινίδα. Ο κύριος Μπέντζαμιν Κάντορ από το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Τίτλος της ομιλίας του «Παραζώσεις φωνής μανθάνιν. Μαθήματα τη συγχρόνο κοινωνία από των αρχαίων μαθητών της ελληνικής και της ρωμαϊκής». Προτάγε αποχάριτος, υπερκεϊκός του λόγου άρξομε. Τις μεν τιμές, χάριν επίσταμε πάσιν, το γαρόδε εις την σκηνήν, συγκής ενδοξωτάτης ρήτορση συγκληθήνε, με γης την μη τιμήν ίνεγγεν. Δήμε και τη ελληνική αγωγή χάριν ιδένε, και το LanguageCert, και ουχίκιστα το οικονομικό φόρο των Δελφών. Επ' αυτό γε τούτο πάρεσμεν σήμερον, ο φίλοι, ως επιδείξοντες και διδάξοντες, εάν τις εθέλει μαντάνην, την δύναμη των κλασικών γλωσσών των νυν κόσμο. Επί και νυν, είναι μηδέ τούτο λάθη μας, περί των κλασικών εν τες κλασικές λέγομεν, αξιούντες μη έχειν πως αν αυτό μάλλον ενδειξέμεθα. Και όγε των αρχαίων τρόπος ούτως εστίν. Οι γαραρχαίοι έλεγον, οσού κίσον, ουδόμιον ή παραζώσεις φωνής μαθήν, ή εξιγράμματος αναλέξαστε. Ηγούμε δέγωγε, ο φίλοι, ημάς λαλούντας, τε και ακούντας, τας κλασικάς γλώσσας, ο ζώσας, ούτως αναπληρούν την τεπρόθεσιν και προθυμίαν των αρχαίων. Το γαρ αρχαίων, ο φίλοι, οι Έλληνες τε και οι Ρωμαίοι είδεσαν, ως ουδέ γαρ ουδάλωτην ή την εύριαν τις γλώσσες, αλλή την καθημερινή ομιλία εργαζόμεθα. Τούτου γαρένεκα εγχειρίδια ευρίσκομεν εν τες αρχές σχολές των τε Ελλήνων και των Ρωμαίων. Έσπερ προς την πέδευση των επιθυμούντων ρωμαϊστή διαλέγεστε και ελληνιστή εχρόντο. Εν τεύθεν γάρι με προσήκην μη την αρχήν ποιήσαστε του λόγου. Ήτα των τρόπων της μαθήσεως των κλασικών, όπερ μάλιστα πρέπει ημίν χρήστε. Επί τελευτής, κατά παύσω των λόγων, διηγούμενος πως ημείς, μιμούμενοι τους αρχαίους εν το ρωμαϊστή και ελληνιστή διαλέγεστε, αν πολύτιμα μαθήματα μαθάνιμεν, περί της συμπεριφοράς άλλων ανθρώπων, πολίτων τε και ξένων. Άρξομαι εδώ από του πρώτου τούτο το ερώτημα ερωτών. Πώς εμάντανον οι αρχαίοι την ελληνική γλώσσα και την ρωμαϊκή γλώσσα. Ως περέφην και πρώτερον, της εγχειριδής της καθημερινής ομιλίας εχρόντο. Τι είδομεν περί τιού των εγχειριδίων. Ποια βιβλία εστίν, πόθεν εστίν, τι είναι σ' αυτής εχρόντο. Περί δε της φύσεως των εγχειριδίων, γέγραπτε εν δυσή σελίσιν αντικρή εκ παραλλήλου, τι μεν μια ελληνιστή, τι δε εταίρα ρωμαϊστή, παντός στίχου περιέχοντος μιαν λέξην ή μιαν φράσιν. Ταύτα δε συνέκητο έτη κατά τον πρώτον αιώνα ή τον δεύτερον, τον κατά την θάλασσαν εθνών λαλούντων ελληνιστή τε και ρωμαϊστή. Τους μεν περί Ανατολάς οικούντας και ελληνιστή λαλούντας, τα εγχειρίδια ρωμαϊστή διαλέγεστε επέδευεν. Τους δε περί δυσμάς οικούντας και ρωμαϊστή λαλούντας, τα εγχειρίδια ελληνιστή διαλέγεστε επέδευεν. Οικότος δε τις ερευνητές δοκεί και χρήστε τα εγχειρίδια εν τες σχολές. Ο δε στη μάλιστα επί των εγχειριδίων επενέσε τούτο ιδεαιρό. Το γαρ καθημερινήν ομιλίαν περιέχειν, ομοίως παράδοξον είναι μυδοκή ως ήτης εν τες τεπλατείες και τες ρήμες αρχαίες ελληνικές πόλεως περιπατή και λαλή. Επί δε βιβλία φράσεων εστί κατά την ουσίαν, περιέχει την ομιλίαν ίας ιουελευσόμενη εις ξένην χώραν δε ιδό.
Είναι εμβαίνω στην λεωφορεία, κελεύω στην τροφή, είναι τις ταβέρνες και βρίσκω στην τα παντοχεία. Τα γαρενχειρίδια περιέχει ποικίλους τόπους, ως ασπασμούς, επερωτήσεις, λιδωρίας, συμπόσια, καθημερινόν έθος, βαλανία και άλλα πολλά. Είδε μαθητέ η κότος ανεγίνωσκον την σελίδα την γεγραμμένη τη γλώσση αυτών και ούτως κατελάμβανον την σελίδα την γεγραμμένη τη άλλη γλώσση. Ίσως δε εμάντανον τας φράσεις από μνήμης και γυμνασίας ένεκα ανεγόρευον κατά δύο και ούτως έτοιμοι ήσαν υπαντήσε την αυτήν κατάσταση να το βιώ. Καθημερινός ζουν διάλογος περιέχει ο αν τας φράσεις και τους λόγους των ασπασμών. Ον περίδι ανγορεύσω. Ο μεν πρώτος λέει, χαίρε γάιε. Ο δε δεύτερος λέει, καλώς ζέσαι σλούκιε, έστιν σε ειδίν. Ο μεν, τι πράτης. Ο δε, παντορθός, πώς έχεις. Ο μεν, συγχαίρομαι εσύ ούτως, ως εμή. Και τούτος την έντι μόνον πολλών διαλόγων τιούτων εν τις εγχειριδείς. Η τίνιν παιδευσής εν τη καθημερινή ομιλία ούτ αυτή πέπαυτο, αλλά νίωτε είνος γέφυρα, απάγουσα διαχρόνου εις τους κλασικούς λόγους, ελληνικούς και ρωμαϊκούς λόγους. Τι δημιζείς μεν, εν τίνι τόν εν τη σχολή διαλόγων ευρίσκομεν αναφοράν εις τον όμηρον, λέγουσαν, «Υιός ή τούτον ουσαν γινώσκομεν αρχαίους παρά ομήρου». Άλλοι πάπηροι περιέχουσιν τον Βεργίλιον, εν δυσί σελίσιν γεγραμμένον, ρωμαϊστή και ελληνιστή, και έτι άλλοι πάπηροι περιέχουσιν τας δύσκολων διεχούσας λέξεις του ομήρου, κλασική και κοινή ελληνική γεγραμμένας, και τί της εν τες σχολές εχρόντο. Το δίν, ούκ εμάντανον την ρωμαϊκήν και την ελληνικήν ως ζώσας γλώσσας προς την καθημερινήν ομιλίαν μόνον, αλλά και διαχρόνου προς το κλασικούς λόγους ανεγινώσκην. Πόσουν ημείς, μιμούμενοι τους αρχαίους, μαντάνομεν τας κλασικάς γλώσσας. Προτάγε χρήμη αγνοήν, ότι γλώσσας ούσας πρέπει ημείν μαντάνην τας κλασικάς γλώσσας, ως γλώσσας αληθινάς. Δίδε μη μόνον ανγινώσκην και ερμηνεύειν ως μαθηματικά προβλήματα, αλλά και χρήστε αυτές ως ζώσες γλώσσες. Δίουν ημάς μαθήν πώς εν τες κλασικές γλώσσες ασπάζεστε αλλήλους, λαλήν μεταλλήλουν, συνομιλήν αλλήλεις, συγγράφην συγγράμματα, ακούειν την γλώσσαν, υποκρίνεστε τα δράματα, ως διαβραχαίων υπήν, ζήν εν τες γλώσσες. Ούτως μαντάνοντες τας κλασικάς γλώσσας, ο ζώσας γλώσσας, ωφεληθισόμεθα εν δύση. Πρώτα μεν την γλώσσαν εσωτερικεύσομεν και την εύρειαν αυτής απεργασόμεθα, μάλλον ή εάν άλλος πώς μαντάνομεν. Δεύτερα δε, ισχυρότερον και ζώντα σύνδεσμον, ποιησόμεθα του αρχαίου πολιτισμού και των αρχαίων εθών ή εάν άλλος πώς ποιόμεν. Χρώμενοι δε τις αρχαίες κλασικές γλώσσες, ως ζώσες γλώσσες, εμπειρίαν των αρχαίων λόγων αυτή καλαμβάνομαι. Ούτως ποιούμενοι, υποδούμεθα τα σαντάλια των αρχαίων, συναπτώμενοι τε εμπειρία αυτών και ταύθ ως μεταμορφωθέντες. Το αρχαίας γλώσσας μαντάνιν, τε και το κλασικούς λόγους ανγινώσκην, άφνο γίνεται αληθινή διαπολιτισμική εμπειρία. Νην είδε εασετέ με τον κολοφόνα επιθύνε το λόγο. Πολλοί των όδε παρόντων είδαμεν όσον ισχύος η γλώσσα έχει, ως τους ανθρώπους αλλήλοι συνάπτην. Ισί μεν τίνες όδε των παρόντων ή τίνες εμπειρίαν έλαβον, του υπαντήσε τίνι. Ον ούκανο ήθιμεν ημών την γλώσσαν ιδένε, ασπαζομένου ημάς τη ιδία διαλέκτο ημών, και ταύθος αν ημίν εφραίνει. Άλλοι δε οράκαμεν, ως εστί τίμιον του ακούντι ημών λαλούντον εν τη ιδία διαλέκτου αυτού. Περίδε του κλασικάς γλώσσας μαντάνιν, εαυτέ αναφέρονται, και προς το διατί και προς το τέλος.
μαθάνουμε μεν τας κλασικάς γλώσσας, ως ζώσας, προς το συνάψει μας αυτούς της κλασικής λόγης τε και το αρχαίο κόσμο. Σπουδάζουμε δε και πονούμε μαθάνοντες τας κλασικάς γλώσσας, ώστε δούνε παράδειγμα της συμπεριφοράς άλλων ανθρώπων εν τη κοινωνία. Πολύ αρσπουδή ισχυρών και αληθινών σύνδεσμων της κλασικής λόγης ποιούμεθα. Εν τη συγχρόνο κοινωνία, αναστρεφόμεθα εν ανθρώπις από ποικίλων εθνών και εν γείτοσιν από πολιτισμών ποικίλων. Πολιτικώς, την συμπεριφοράν πάντοτε έχουμε άλλων εθνών. Άτινα τα ίδια έθι έχει και τους ιδίους πολιτισμούς. Αμφωτέρως γάρε αυτέ αναφέρονται, ως εν τις έμπροσθεν υβρίσκομεν κατανοήσαντες τας αρχαίας γλώσσας, πως δί μαντάνιν αυτάς. Εάν αληθινών σύνδεσμων ποιήσαστε, θέλομεν. Τας γνώμαστε και τας δόξας εκείνων καταλαβόμενοι. Χρή σπουδή πολύ εργάζεστε. Ουγαρός τη εξυγράμματος γνώση εκείνων τη γλώσση και της πολιτισμής και της έθεση χριστέων, δίδε ημάς τους γείτονας τιμάν και περί πολλού ποιήστε, είτε εγγύς είτε μακράν, εν το μαντάνιν παρά αυτόν την συμπεριφοράν αυτών ως παραζώσης φωνής. Πάβομαι των λόγων πάλιν αναγνούς, όν έλεγον οι αρχαίοι περί της ζώσης φωνής, ως ούκης ον ουδόμιον ή παραζώσης φωνής μαθήν, η εξουγράμματος αναλέξαστε. Τούτους τους λόγους, αγαθοί διδάσκαλοι, κολοφώνω των παραζώσης φωνής μαντάνιν λόγων πεποίημαι. Επιφθάσας τη ζώσης φωνής αυτής την δύναμην, δια τούτων προαπέφυνα ημίν. Χάρη ημάς, αγήν κύρα. Ολοκληρώνουμε το πάνελ των Ελληνιστών με τον Γεράρδο Γκουσμάν. Με καταγωγή από το Μεξικό, καθηγητή αρχαίων ελληνικών στην περίφημη Ακαδημία Vivarium Novum στη Ρώμη. Η ομιλία του έχει τίτλο «Τα των φίλων κοινά». Είδουμε ειδε πώς εν τάουθα βάρβαρος όν χιμήν διαλέγες τα Ευρωπάιους και πάσιν το μετέχουσι τάουτες της συνουσίας, αλλά τούτο κάλιστον έχει παϊδέια. Τίθες είχα πάντα πολίτεντες αυτές πατρίδος. Νίντε παρομφαλών του κόσμου τυχόντες, εν θα φόιβος, χολαμπρός, χαπάσεστες, πανταχώσετες γες, χέλεσιτε καί βαρβάρους, διεσκεδάνει σοφίαν περί χαπάσες πραγματείας καί μάλιστα περί των πολιτείων, καί τες διοικέσιος, ούκε συγχωπός ούπε πεϊσόμεθα τε θέια φιλία χρέσεσθαι προς αλέλους ευνοϊκώς διακαημένους. Ψυχέδε καί παντή θυμό συνεργαζόμενοι χως προάξοντες διαγραμμάτων καί λογισμού το κοινών ανθρώπων αγαθών. Έτι καί νυν εν τεχερά απόλωνος χώρα πάρεστη τα οικέματα ιδέιν χοι πάλαι ανετίθεσαν το τεό θεσαουρούς το σου το μέιζους όντας χωσον δυνατοτέρα χε πόλης και καθοσιούσα εν. Χεμόντε έστι νυν θεσαουρών αναφέρειν πολλόπο θεϊνότερον καί κρέιτο. Τεν χωμόνογιαν γε καί τεν παϊδέιας επιμέλεγιαν. Επειμόνος χούτος χω θεσαουρός διαδεδόμενος αουξάνεται, καί κοινός γενόμενος εν ασφαλεστέρο κέιται, αδέιστε τους έχοντα σώζει. Τότε δεν νοούμενοι συνέιμεναν χω του δέοντα, χωρίς χρεμάτων χαϊχεμέτερα οι πατρίδες προς εουταξίαν και γεουδαϊμονίαν. Πολιτείαν γάρ τόι χωί χέλενε σε κάλουν καί το κοινόν, χυπακούοντες δε επί το πολύ αγαθόν. Χως έδε ενούσες αυτό το πράγματος νο τες ενόγιας του πάση χρεσίμου. Αλ επιτίσει το κοινόν εστέρικταϊ, χεσίωδος χωπογετές, χωθεράπων φόιμπου καί εμουσόν, διεγούμενος χάι στο ανθρώπινον γένος αν διαφτερέγε δυστυχίας σβεθεσόμενον μαντέουεται. Ούδε πατέρ πάιδε συγχωμόγιος, ούδε τι πάιδες, ούδε ξένο ξενοδόκο, καί χετάιρος χετάιρο, ούκα σύγνετος φίλος έσσεται. Χως το πάρος περ, άιψα δε γεράσκοντας ατιμέσου συντοκέας, μέμψον τα ιδάρα τους χαλεπόις βιάζοντες έπεσιν σχέτλιοι, ούδε θεών όπινε ειδότες, ούδε κένχο ηγέ γεράντες συντοκέουσι αποθρεπτέρια δόγιεν χαϊροδίκαι.
Χέτερος δε χετέρου πόλην εξαλαπάξει. Ούτε τι σε όρκου χάρισε σε τα ούτε δικάιου, ούτε αγαθού, μάλλον δε κακόν ρεκτέρα καϊ χύμπριν ανέρα τη μέσουσιν. Δίκε δεν χερσίν καϊ αειδό σου κέσταϊ. Βλάψε δε χω κακός των αρέγιων αφώτα. Μύθος δε σκολιόις ενέπων επιδόρκων ομέιταϊ. Ζέλος δε ανθρώποι συν οζηρόησιν άπασιν, δισκέλαδος κακόχαρτος ομαρτέσαι στιγερόπες. Καϊ τότε δε προς όλην πον αποχθονός εουριοδέγες, λεουκόησι φάρεσι καλυψαμένο χρώα καλών, αθανάτων μεταφύλων ήτων προλοιπών τ' ανθρώπους αειδός καϊ νέμεσις. Τα δε λέιψε τα άλλη αλληγρά, θνετόης ανθρώποισιν, κακούδου και σε τα γυαλκέ. Εν χωρίς έπεσιν μάλιστα χωρόμεν τεν πίσιν διεφταρμένεν, καϊ δυο απολολότα διακακίας χωσα τεν ανθρωπίνεν συνουσίαν συναρμόζει, χεος δύο θεά το ανθρώπινον λείψετον, νέμεσις καϊ αειδό. Νέμεσις χωσαϊκός, ούτι μωρίανες δε μίαν μόνον σε μένεγεν αν, αλλά καγεν τάουθα δικάιαν τούτε κακού τούτα αγαθού ανταπόδοσιν. Το σου τον γαρδίναν τα προς ευνομίαν και τον χαμαρτέματον κόλασης, χώσον και τον αγαθόν αμοιβέ. Περίχες χοηχέλενες διαφιλίας, μέγιστον αγώνα προς αλέλους ετεθέκεσαν. Αιδό δε πώς ορθώς με θερμενεσάι μεθάν. Έπερχο γιον έγιο θέδια τες αιδούς έιδος τη συνέιμεν τες αισχήνες, χομολογετέον τοις Αριστοτέλους λόγοις, λείπεν έινα ητίνα εταραχέν περί τα εις αδοξίαν φαϊνόμενα φέριν των κακών, χωγιαν οπο κακίας ε αδικίας. Χελενικότατον δε λέγω ημενάνε καίνεντεν αισχύνεντεν από του κερδάινεν από μικρόνε αισχρόνε από αδυνάτων, χωγιον πενέτων ε τεθνεότων, χωθεν καίχε παροημία το από νεκρού εκφέριν. Από δε ασκροκερδέγιας γάρ καίαν ελευθερίας, αλλά καί από του με βοηθέιν δυνάμενο εις χρέματα εχέτων βοηθέιν, αλλά ταύταχος μόνον χρηματιστικά αφέσομεν, καί περ τα έθε ουδέν χέτων κολλίοντα προς του χως με βλάψομεν τους άλλους. Καί γάρ το με χυπωμένειν πόνους χους χοι πρεσβύτεροι εχόλος χοι αδυνατότεροι, πάντα γάρ μαλακία σε μέγια. Χόμος τα δύο άρτε ηρεμένα χως τύπος αποδελόγια ισχύνες άξιον το εκλέιπεν το προσέκον δρόντας. Βοεθέν λέγοντα δηλαδή, καϊ πόνου φυγόντα στου αναγκάλιου ιδίω καϊ κοινό αγαθό. Καϊ δε, καϊ αναειδό χρέστα ή το ει άλλο χω ανεχυφχετέρου εου πάθομεν. Καϊ πολλάκι χω εου επόγεσεν ονειδίζοντε. Μικροψυχία γαρ πάντα καϊ τα πεινότετο σε μέλια. Χω καϊ το προτέρο παραδείγμα τη συνάπτοη αν. Επεϊ καϊ τόδ αποστερεί άλλου των ιδίων καϊ μπλάπτε το κοινόν. Τέντε δε τεν αειδό, ου μόνος χω χεσιώδος περιπλέης του επογέιτο. Χω γαρ πρωταγόρας, χως παραπλάτων ανεγιγνώσκομεν, λέγει χωτή των ανθρώπων αλέλους αδικούντων, χατε ουκ εχόντων τεν πολιτικέν τέχνεν, χως τε πάλεν σκεδανήμενο ιδιευτέιρον το, Ζέους, δέησας περί το γένε ηχεμών, με απόλοι το παν, χερμέν πέμπει άγοντα εις ανθρώπους αειδό, τε καηδίκεν, χιν έγεν πόλεον κόσμοι τε καϊδεσμόι φιλίας συναγωγόι. Ένθεν τελεουτώντες μανθάνομεν χωτι κύριον χαπάσε πολιτέια εις ασφαλέ γιανέστην, δέλον χωτι φιλία. Τιδ ουν χέδε χεδί και καϊαϊδόδια της φιλίας προς κοϊνέν ωφέλεγιαν προάγωγεν, αυτό δέπου το κοϊνόν. Αντιλέγω ιδάν τις κίνδυνον χυπάρχειν αν με χέκαστος παρ άλλον εουπράτων του όντος κοϊνού αμελέσε. Χωσισμέ ακριβώσα του φιλοσόφου αναγνούς δόξε ψεουσθέγε λέγοντος χωτή. Φιλίες την αρετέ της μεταρετές, έτι δε αναγκαλιώτα των εστονβίων, ανουγαρφίλων ουδέης χέλο ήταν ζεν, έχον τα λοϊπάγα θα πάντα. Καϊγάρ πλουτούσιν καϊαρχάς καϊ δυναστέλιας και εκτεμένοις, δοκέι φίλων μάλιστα έινα η χρέια. Τι γαρ όφελος τες τοιάουτες εουεταιρείας αφαρεθέησες εουεργεσίας, χεγίγνετα η μάλιστα καϊ επαϊνετοτάτε προς φίλους. Επόστερε θέιε καϊ σότζοι ανεουφίλων, χωσο γαρπλέον το σούτο επισφαλεστέρα. Εν πενίατε καϊ λοϊπάς δυσχίαις μόνεν όγιον τα καταφυγέν έινα τους φίλους, καϊ νέοις δε προς το αναμαρτέτατον, αναμαρτέτετον καϊ πρεσβυτέροις προς θεράπεγιαν καϊ το ελέιπον τες πράξεως διασθενέγιαν βοηθέγιας. Το εις δε εν ακμέ προς τα σκαλάς πράξεις.
συντεδίου ερχομένο, καί γάρ νοέσαι, καί πράξαι δυνατότεροι. Αλχοπος με δέεις χαμαρτών του όντους λόγου, παράξαι χως άλλους βλάψων επ ανόμου αγαθών κτέσαι, αντιτάξαι μεν αν καί τεν χερμένεου συν του διεγωμένου χως. Τους σφόδρα φίλους δελούντες, μία ψυχέ βασίν. Έτι καί το κοϊνάτα των φίλων, εις τούτο φέρει καί ισότες φιλότες. Χοι γαραλεθός φιλούντες μία ψυχέ ουιόμενοι έιναι, συν το πεφιλεμένο εις κοινωνέσαι ούκο γνούσι των κακών χωριών καί των αγαθών και κοινωνέκασιν. Χως χωφελεθέις τον οφελέσαντα διψέ ευεργετέσαι. Ιδού, χε παρχεσιόδου νέμεσις, χε προσαγορευουμένε προς πρωταγόρου δίκε, χε ισότες φιλότες ούσα. Εν δυστυχία γαρδέλων χως φάσιν χως τα γεϊρίτες, χωτι κοινάτα των φίλων, χούτο ηγάρ, χωι φίλοι, δηλαδή μόνοι αντί το φύσεοι αγαθών καί φύσεοι κακών, περί χαχαϊωτυχίαι καί χαϊδυστυχίαι, χαϊρούνται μάλλον άνθρωπον, ετούτον τα μεν έιναι τα δε με έιναι. Χεδατυχία δελόι τους με όντος όντας φίλους, αλλά δια το χρέσιμον τυχόντας, ιδού ούν, χε απόκρισης χε αναμαρτέτετος, χόπος αλεθός φιλών ούτοις άλλοις επειδή ο αγαθό αισχρός χρότ αν. Εουλαβετέον δε χόμος με λόγοις καί καλόις ψυχές παθέμας συγχαριζόμενοι μάλλον ελογισμό επιτρέποντες χεμάς αυτούς καί τεν πολιτών κοινωνίαν καί καθόλος τεν ανθρωπίνεν, εουεθός καί αυτοίκα πολλέχει πολλαβόμενοι προθυμία, αφόμεν προσπτάγησαντες τετυχούσε δυσχερέια. Συνιέναι δε χρέ χώσον δέιτε καί προσέκαι ανακράτος πονέιν επορθώσει των κακός εχόντων. Χωτί, χως λέγε ηχοκομικός, εν παντί δέι καϊρό το δίκαιον επικρατέιν χαπανταχού. Καί των παρατυχόντα τούτου του μέρους, έχειν πρόνοιαν κοινών έστι το βίο πάντων. Εν χωρίς λόγος πάλιν αου περιπίπτωμενε και είναι το λόγο το κοινό. Νουν έχουν τί το δέον, θαυμαστέ μεν το ημεταλλαγέ, αλ αδελφέ το εις λόγο εις του Σοφοκλέους Διοδυσσέως λέγοντος περί άγιαντος. Χον καταγελάνε πέγε για θενά πεϊρώσατε σοφροσύνες. Εγώ μεν ουδεν οίδ, εποικτήρω δεν ειν, δίστεν ον έμπας καϊπερόντα δυσμενέ χωθούν εκ άτε συγκατέ τζεουκτάι κακέ. Ουδέν το τούτου μάλλον ετουμών σκοπών, χωρό γάρχε μας ουδέν όντας άλλο πλέν έιδολ χως ο υπερτζόμεν εκούφεν σκιάν. Χεούν θεά, χενούν δυναμένε, προς τους δε τους φιλανθρώπους καί σόφρονας λόγους αποκρίνεται. Το γιάουτα τόιν είναι ισορών, χυπέρκοπον με δέν ποτ έιπες αυτός εις θεούς έπος. Μεδ όγκον άρε με δέν, ειτίνος πλέον εχειρή βρίθεις, μακρού πλούτου μπάθει. Χως χεμέρα κλίνει τε κανάγαι πάλιν χάπαντα τα ανθρώπεια, τους εσόφρονας, χοι θεόι φιλούσιν καί στιγούσι τους κακούς. Χάουτεν χε φιλία γενωμένε εξ αηδούς καηδίκες, σώζοι χε κάσεν πολιτέιαν, καί το ανθρώπινον χόλον, εάν μόνον τολμόμεν επ αυτά αποβλέψαι. Ουμέν το ειν νόμος απέιργον καί εν χάρτε γεγραμμένος, ου προσβίαν χόπλοις μεταβολέ, ουδε λαθράια κρατούν τον βουλέουματα προάγοι το κοινών. Αλλά κατά ψυχέν το εις χεκούσι έιναι και χαραγμένε σύνεσις τες κοινές ανθρώπων φύσεως. Χούτο το εργαρτόι, ου χόπλοις, ου χρέμασι, αλλά τάουτε τε παϊδέια πραίνουσα τους τρόπους χε Ευρώπη, καί πάντες χοι μετέχοντες τες των πάλαιν χελένων καί Ρωμάιων παϊδέουσιος, χάματε καί παν έθνος έουτο συνόλο γένει το ανθρωπίνο φρονούν, ειρένες εστατούς κρεπίδα βάλλοι. Φέρετε καί εγώ αναθώτη παρά τον αιμόν, εκ παμπολία φεστώσες χώρας εστώνται των έρανων, χώγιον τες πυθούς καί του δάιμονος αυτές άξιον διατώνται των επών. Νέουατλ νικλατσότλα, ειν τσενσοτότοτλ οικίουατλ. Νέουατλ νικλατσότλα, ειν τσαλτσιουίτλ ιτλαπάλιτς. Ιουαν, ειν ουακμέχ σοτσίμεχ. Ζαν οξένσα νοι νιουίτσιν ειν τλάκατλ. Νέουατλ νικλατσότλα. Τζενσόντλ πεφίλεκα οιδέν χειμερόεσαν ποικίλου όρνεου. Χος μυριόφωνος έφη, χρώτα τιδών άγαμα ιάδες χλωρώντε αμάριγμα, οδμές δανθών εν Θεού αισθόμενος. Αλ έτω ηρά,
κασίγνε τον κραδίε περί πασών έξοχων άνθρωπων τερψίων φιλέο. Ουδέις γάρθες αυρός κρέιτον το γιάουτες φιλίας. Είμαστε λοιπόν ξανά εδώ στην αίθουσα του Delphi Economic Forum για να μιλήσουμε αυτή τη φορά λατινικά, αφού επί μία ώρα και περισσότερο μιλήσαμε αρχαία ελληνικά. Για πρώτη φορά λοιπόν εδώ στον ομφαλό της γης, στους Δελφούς, οι δύο γλώσσες που τις λέγαμε νεκρές, εδώ εμείς τις έχουμε ζωντανέψει. Λατινικά τώρα λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον Λουίτζι Μιράλια, τον καθηγητή Λουίτζι Μιράλια, τον ιδρυτή της Ακαδημίας Vivarium Novum στη Ρώμη, ενός σπουδαίου εκπαιδευτικού ιδρύματος που προσελκύει κάθε χρόνο νέους φοιτητές κλασικής φιλολογίας από όλο τον κόσμο, από κάθε γωνιά της γης. Όραμά του είναι να δημιουργήσει ένα πόλο έλξης των ανθρώπων που αγαπούν τις κλασικές και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, ένα Campus Mondiale dell'Umanismo με έδρα τη Ρώμη. Τίτλος της ομιλίας του κυρίου Λουίτζι Μιράλια είναι «Η αρετή ως θεμέλιο του κράτους και της πολιτικής δράσης». Ο κύριος Λουίτζι Μιράλια. Gracias, gracias ago vobis omnibus qui unc conventum curastis ordinandum et velim tamen non omnino legere aque scripta sunt fortasse poteritis perse qui meloquentem sed velim libera lingua loqui et dicamus extempore quantum fieri potest. Bene, vos audivistis etiam homines qui ad pud gubernaculum rei publice sedent loquentes nuper de discrimine in quo versamur omnes, de istis angustis, de isce difficultatibus quibus premimur. Bene, he difficultates hec discrimina cogunt nos ad cogitandum de rebus publicis regendis, quomodo debeant res publice regi, quomodo debeat bonus perfectus et absolutus rei publice status institui, et alia ex parte debemus etiam cogitare de rationibus quibus homines instituuntur ad ea quae apud nos valere dicuntur, non è nos semper loquimus de his rebus, de valoribus, de his rebus quae apud nos valent, sed inter hec quae dicuntur apud nos valere est sine dubio libertas, hoc nomen est in ore omnium, etiam nunc temporis cum loquimur de bello horrendo, atroci, quod imminet nobis, et quod videtur posse conflagrare quam primum improviso et omnibus nobis dicamus non haud quaquam paratis. Bene, dum de his rebus locuntur hoc vexillum quasi agitant omnes quidem quorum in manibus summarerum est, et quidem locuntur de libertate. Ut credo fortasse eis optimum fuerit legere eaque tacitus de hac re scripsit, tacitus induxit loquentem petitum cerialem, et petitus ceriales hec verba protulit, ceterum libertas, et speciosa nomina pretexuntur, nec quisquam alienum servicium et dominationem sibi concupivit, ut non eadem ista vocabula usurparet. Ergo cavendum est abisce nominibus, quae quidem interdum sut nomina pretexta, quibus occultatur aliquid aliud, etiam cavendum est ne semper abutamur hisce scriptoribus antiquis, ut de rebus nostris, nostre etatis, loquamur, quia si possumus inde eruere, extrahere, et in nostrum usum deducere, eaque sunt etiam nunc utilia, et quae pertinent ad homines, omnium etatum, omniumque temporum, periculosum est, et iam vidimus seculis preteritis, et presertim ultimo et novissimo hoc seculo preterito, abuti
hisce scriptoribus classicis, ut defendamus, eaque defendenda non sunt. Aliud nomen, quod est semper dictitatum, et identidem usurpatum, est nomen democratias, non è democratias. Que democratia latine dicitur fortasse popularis dominatus, aut aliquid simile. Bene, certe nemo nostrum dubitat quin optima et absoluta, perfecta omnibus numeris democratia esse potest, si quidem populus est institutus et educatus ita ut possit suis iuribus recte uti, et si possit presertim intellegere quae sint unius cuiusque in hoc corpore rei publice partes. At mihi prodolor videtur, aut videmur nos omnes, iam decidisse in illum rerum statum, quem Plato in Republica descripsit di lucidissimis verbis. Scribit enim Plato, ho democratia origet agathon, et tutua plestia cae tauten cataliuei, quod democratia definit bonum illius insatiabilis cupiditas ipsam democratiam corrumpit et dissolvit. Ergo, cavendum est, quia illa libertas de qua locuti sumus facile convertitur in effrenatam licentiam, et cives qui hac effrenata licentia utuntur si adibent pessimos pincernas eos qui ad gubernaculum rei publice sedent, inebriantur adeo ut non iam possint ut iratione caligine huius meracae, huius temeti offuscati et occecati, hubristae gignontai, sicut audivimus acquibusdam eorum qui me precesserunt. Nos vero adeo inebriati sumus hoc nomine, adeo inebriati et temulenti versamur in nostris rebus publicis, ut quaque ratione, qualibet via, qualibet semita velimus hanc democratian exportare, etiam armis, etiam destruentes et solo equantes integras civitates et urbes, etiam internecantes usque ad ultimum civem eorum qui hanc democratiam apertis brachis complecti nolunt. Est etiam alia via qua eam nos ad alios populos deferre velimus, nam est etiam, sunt etiam illecebre voluptatum et commodorum quibus animos aliorum delinimus ita ut illi sponte suos tyrannos adament et complectantur. Ergo fortasse cum res eo devenerit ut non solum nos abis qui sedent ad clavum rerum rei publice audire vera nequeamus, sed ne abis quidem qui potiti sunt omnibus illis subsidiis communicandi nuntios per orbem terrarum, qui quidem viziati atque corrupti tantum modo falsa nobis proferunt. Bene, cum res ita sint, fortasse nil conducibilius, nil utilius esse potest, quam voces antiquorum audire, qui saltem nobis, ex altera specula rem illustrabunt, et proponent aliquid aliud atque audimus identidem, atque nobis inculcatur volentibus nolentibus. Veteres aliter cogitabant atque nos, non credebant esse ullum statum rei publice optimum, neque ullum pessimum, non credebant esse unam democratiam defendendam, sed plerunque presertim sapientes quid his rebus scripserunt atque meditati sunt,
credebant res publicas bonas aut malas dici posse prout virtus in eis regnaret annon. Ergo quid est virtus? Virtus est, ut ait Cicero in opere de invenzione, est animi habitus nature modo atque rationi consentaneus. Est ille illa consuetudo quae quidem est consentanea rationi et nature humanae. Et illa virtus sola est quae ad bene beate vivendum ipsa sit contenta. Satis est, scilicet, colere atque frui hac virtute, colere hanc virtute meaque frui, ut bene beateque omnes vivamus. Nam, si quis etiam agitur de singulis nobis hominibus et civibus, si quis cupiditates potest refrenare temperantia usus, si quis metum comprimere valeat fortitudine innixus, si quis facienda et providenda prudentia temperet, si quis reddenda administret justitia ad ibita, distribuendo eaque distribuenda sunt dando unicuique sum, is certe in se non solum ordinem sed decus constantiam et actionum concordiam alet et fovebit. Et non est dubitandum quin in tali homine quedam magnitudo extet et emineat animi. Ergo ille homo unus et singularis poterit in se tres cordas supremam, mediam et imam ita temperare ut concentum edant satis pulcrum et harmonian, non è harmonian, harmoniam edat ex se ipso, nam convenienter secum ipse aget. Et in se efficet illam convenientiam, consensum, conspirationem partium, quae est necessaria ad unanimem, ut ait picus, unianimem amicitiam in se alere et gignere. Ergo, ille qui talia facit, idem oportet agat etiam cum alis civibus. Cum alis civibus oportet sit eo funiculo coniunctus, quem fidem vocarunt antiqui. Fortasse non in merito, nam hoc eodem vocabulo vocamus etiam illas cordas, illos nervos, quibus utuntur musici ad canendum. Postea professor Armandus Dangour nobis loquetur de modis musicis antiquorum, et certe antiqui utebantur non solum tubis, tibis et timpanis, sed presertim fidibus ut possent temperare sonos varios. Ergo fides illa, tamquam in corpore sano est tacta et harmonian gignit, ita etiam efficit ut omnia cuius magni corporis quod est res publica conspirent, conveniantque. Ergo non dissidium, non dissidium, non discordia, nos credimus anche se viam ad optimam democratiam ut sint saltem due factiones, quae inter se semper disputent atque discordiam alant, ita ut altera regat alteram temperetque. Veteres putarunt potius inter cives omnes et inter cives et primores principes rei publice ali debere amorem benevolentiam caritatem mutuam, et hoc inde a Pitagora usque ad Platonem et usque ad Antonium Genuensem qui floruit duodecimo saeculo perpetua hec perpetua et continuata et numquam non exculta doctrina fuit apud Ciceronem, apud Senecam, apud Petrarcam, apud Franciscum Patricium, apud Pontanum, Philippum Beroaldum invenire
poteritis verba talia. Lippus Beroaldus exempli gratia dicit principi non sunt adamantina vincula metus violentia classis presidium decemmilium armatorum, sed benevolentia, gratia, bonitas, innocentia hoc in libello de optimo statu rei publice. Et ergo nos inde intellegimus esse amorem, esse filian, esse omnia illa nomina quae audivimus a professore Rico, esse colenda in hominum societate. Ergo, videtis, inde intellegimus etiam quanti facenda sit illa humanitas, quae in se continet philanthropian. Etiam Aristoteles loquebatur de philanthropia in illo loco. Bene, et de philanthropia, constat ex philanthropia, quae tamen alidebet quodam cibo humanitatis. Alidebet quodam cibo humanitatis, qui est certe sunt philosophia humaniores littere disciplinae ille omnes, quibus etas puerilis ad humanitatem informari solet, quae vocantur liberiores aut libere discipline, cur non solum quia sunt libero homine digne, sed quia liberum hominem vere faciunt. Hic agitur de vera illa libertate, non fucata, non adulterina, non ficta. Bene. Ergo, virtus est consuetudo est hexis pro aeretice, e mesoteti usa orismene loco, logo, ut ait Aristoteles. Non est consuetudo quam libero nostro arbitrio in ire volumus, quest temperata inter extrema et in medio loco posita, ratione finito. Non so die semper locumur de motibus animi, de affectibus animi, de illis affectibus quibus animus tangitur, commovetur, sed fortasse nunc est tempus ut iterum loquamur de ratione colenda, de ratione quae non repugnat illis bonis affectibus qui in corde nostro dicamus sunt radicati, sed potius cum eis conspirat et concordat. Et videtis, iam tempus? Bene, grazie vobis, grazie. Scusi. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λουίτζι Μιράλια. Και θα ήθελα να καλωσορίσω τον Κριστιαν Λας, University of Manchester. Amici atque collegae carissimi, est hic quasi dies festus, sed in hoc die jucundissimo etiam de rebus difficilioribus licet loqui, et quod nunc pro viribus meis conabor atque faciam. Oportet scilicet auribus attentis accipere it quod affirmat professor Dan L. Padilla Peralta. Nullo modo agitur de illis includendis qui saepe numero in fontibus antiquis praeter mituntur. Neque agitur de novis scriptis canonicis quae dicuntur proponendis, neque de his attrahendis qui studiis humanioribus antea vix tangii solerent. Secundum professorem Padilla, revera agitur de hac provincia, de nostra scilicet provincia, omnino atque prorsus abolenda, quipecum funditus penitusque dominatione neque tyrannide ista occidentali implicetur. Quibus sententis consentire videtur Walterius Scheidel, professor Stanfordiensis, non minime notus. Carissimi collegae, sunt hae certe opiniones quas non tantum audire, quibus etiam contradicere licet. Fiat hoc moderate, omnibus rebus bene perpensis. In primis,
peraltatque asseclae eius juste meritoque difficultates quasdam adumbrauerunt. Extabat procul dubio dominatio istatque tyrannis tempore praeterito, quas oportet enodaratque fuse explanare. Et certe quidem, juvat aperire nostra audicam studia humaniora aliis populis, quorum litterae atque cultus civilis revera dignissima sunt quae investigentur. Secundum, non tantum spectat haec professoris per alta querela ad studia classica quae dicuntur, sed etiam ad omnem europaeum cultum civilem. Litteras dico atque linguas, historiam artium, philosophiam, psychologiam, medicinam etiam, in mentem etiam veniunt plures aliae disciplinae. Si est respondendum, et quidem respondere debemus, hoc certe non tantum pertinet ad illos qui litteras graecas latinasve colunt, spectat revera ad totum nostrum europaeum cultum civilem. Tertium, mi quidem non ita placent novi greges, alia iterum opera fondata, quae tantum it respiciunt ut nos adiuent in hag defensione. Certe, opportet viros politicos respiciamus, atqua animos etiam potentiorum tangere quando cumque possimus. Plurimum sane placuit conamen quod instituerunt administri publici e Cypro, Franco-Gallia, Graecia, nec non Italia, quorum proposita etiam sustine buntur proximo in conventu euroclassicae Nicosiae in Cypro, qui celebrabitur. Magis autem, amici carissimi, mea quidem sententia, opportet confidere iis rebus quae quasi sponte sua oriuntur, variis in regionibus ex hominibus doctis qui varias etiam sententias politicas proferunt. Respicite quaeso sedem in reti hanc, History from Below, Musings on Daily Life in Ancient and Early Medieval Mediterranean. Rem proponit professor Sara Bond Jovensis, Iowa, quae semper enixe it nititur, ut illi qui saepe praetermitantur, etiam studiis classicis includantur. Est haec sedes dubio procul locus ditissimus, in quo mirum in modum variae opiniones colligantur, quibus licet sive concertare, sive dissentire in seminariis, scholis, omnibus quidem occasionibus, quotientiumque studia classica colluntur. Cui proposito licet etiam adiungere hoc, Antigone, an open forum for classics, ex altera scilicet parte oceani apud Anglos nempe exhortum in quo e adem illa mira copia rerum praebetur. Iamantia autem extabant alia incepta, fructus dico vitarum rebus academicis dedicatarum, ilius professoris nunc durhamensis idit ho, atque professoris Mariae Beard, Canta Brigiensis, Mary Beard, A Don's Life. Illae sane mulieres doctae multos, quin etiam plurimos, ad studia classica attraxerunt atqua trahere pergunt. Quod pertinet ad linguas classicas discendas, nunc sufficit inspicere sedes quae sunt Academia Vivarium Novum, ex Italia, Helliniki Agogi, Graeca, Paedea Institute, e Confoederatis Civitatibus Americanis, atque Polis Institute, Hierosolumis, quibus omnibus, et etiam aliis, apparet ratio docendi funditus mutata
aditus autem omnibus neque tantum ditioribus nunc plus plusque confirmatus. Quibus omnibus inceptis mirificis licet etiam Adam ad meam patriam sive regionem quae pertineant, classic nu ab opere fundato Nederlandico VCN, nec non hic et nunc de autet in jou leven, hoc significat hic et nunc quomodo antiquitas etiam ad tuam ipsius vitam pertineat, ab illo Patricio de Rink, Flandro. Extant talia proposita omnibus fere in regionibus Europaeis, quae mox colliget novum quotam inceptum ab Euroclassica propositum. Auditores carissimi, varii sententis aviris doctis prolatis, variis etiam fabulis jucundis vobis affirmare possim quod mea quidem sententia maximi est momenti. Fiduciam, dico, neque fidem extare et esse certe futurum studiis nostris, ides studiis classicis. Quas historiolas hic fere omnes enodare super sedeo, exceptis quidem verbis, quae protulit Richard Edward Smith, qui multos ante annos Cathedram Historiae Antiquae Mamukii Manchester obtinebat. Studia classica semper in eo sunt ut moriantur, nunquam autem moriuntur. Sed haec olim fuerunt. Ut viri docti nostrae aetatis videamur, potius opportet exemplum affere Ilius Roderici Beaton, e gregium qui librum nuperime composuit de historia graeca, a temporibus minoicis certe usque ad nostram aetatem. In quo identidem demonstrat atque confirmat historiam illam graecam ad totius mundi cultum civilem pertinere. The Greeks, a global history, pulcre scilicet sonat Anglicae, quod Latine fortasse vertamus studia classica toto in orbe terrarum propaganda. Amici carissimi, ne tantum autem vertamus, verum etiam propagemus, immo ex corde, conscii etiam aetatis nostrae, confidentes, ne cumquam timentes, ne palam loquemur. Gratias vobis. Αρμάντ Αγκούρ από την Οξφόρδη, το Πανεπιστήμιο που πριν από λίγο καιρό ανακοίνωσε ότι ξεκινά επισήμως τα τμήματα προφορικής διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών και των λατινικών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στο άρθρο του, το Latin and Greek Find a Voice at Oxford. Ο Αρμάντ Αγκούρ θα προσπαθεί σήμερα να μας αποδείξει ότι η αρχαία ελληνική μουσική είναι αιώνια. Η μουσική της γλώσσας ή η γλώσσα της μουσικής. Musica lingue ή lingua musicae. Αρμάντ Ντανγκούρ, Jesus College, UK. Cari hospites, collegae et amici, summo cum gaudio hanc orationculam apud vos habeo. Nam inter collegas et amicos versor, ad quos laudis maximas dare velim pro operis et laboribus suis, per quos linguas antiquas et latinam et graecam assidue restituere et praeferre petant, ut in labros omnium, nec non discipulorum juvenumque, pulcre et accurate exprimi possent. Iam vero, amicis et collegis Ucrainiis, terribili maerore et ruina afflictotis, homines docti et omnes qui quasumus fortuna pace et libertate fruimur, mores humanas sicut erudit ionem
veritatem, venus datem, infine summas virtutes, quae ab illustribus Graecorum poetis, philosophis, praeceptoribus in primis fovebantur, ex tollere et ad firmare debemus. Quod autem hodie, praecipue vobis memorare velim, est quod lingua Graeca antiqua, quali in temporibus antiquissimis Graeci, quantum nobis scire licet uterentur, musicam certam in se habet, quae licet saepea multis neglecta sit, si intente illa animad vertimus, non solum metra et rhythmus recte percipere possumus, sed etiam suavitate melodiae, sicut musicam linguae, in verbis et sententiis Graecis incitam audire possumus. Quoadendum est eandem Graecam de aetate Homeri Pythagoraeque linguam et sermones ad artes musicas exponendas nobis dedisse, ut cum de musica loquimur propria vocabula omnino habeamus. Nam quis non novit vocabulum ipsum musica de verbo Graecu pervenisse, et artes musarum significare, id est non solum sonos vocum et lirae tibiarumque, non solum saltus corosque, sed etiam poesin et litteras et omnes partes institutionis, per quas mentes nostras et memoriam et vitam ipsam revivescamus et meliores efficiamus. Musa enim apud Graecos vera numina erant, quae ut filiae memoriae scientia et artibus praesidebant omnibus, quae in rebus secundis, nec minus caecis adversisque, collendae essent, ut vitam laetam optatamque persequamur. Ille enim Achilles, Heros, in Iliade fortissimus, cum de bello luctuque se excipit, animam ut dicit Homerus mulcet, cum lira canendo. Nec ignorabat noster poeta qualis esset cantus huius modi, quia Carmen ipse cantabat. Musam invocans, quam Calliopen vocamus ut vocem pulcram adibentem, ut audientes undique captaret et blandiretur. Sed non Homerus ipse verum coaevus Hesiodus nomina musis primus adiecit, ut docti apud Alexandriam non nullos posuc saeculos sua quibusque propria regna proponerent. Quae musae filiae memoriae videntur esse, quia praesertum nos res gestas memorare et celebrare et in praesens tempus usque renovare permittunt. Qua inter numina erat amorum, Clio historiae, Melpomenen tragoidiae, Uraniam astronomiae, Taliam comoidiae, musas numeramus. Quarum in facultatibus cuncta hominum cogitata et cuncti affectus includuntur, quibus autem motus corporis dilectus penes musam cororum terpsico reen adiungamus, religionem quoque pietatemque penes polihymniam, denique uces dulces lirarum tibiarumque, quos favet musa iuterpe. Illae quidem musa iuterpe in saeculo secundo, musicus quidam nomine Sicilis Carmen breve dedicavit, bene vobis notum, id est hoson sis fenu. Quod quidem Graecae cum signis musicis in stela marmorea inscriptum, anno millesimo oct tingentesimo octogesimo tertio, sub terra repertum, miro modo ad hoc super est. Carmeni ipsi addidit siculus suum nomen, et quamquam ultima linea partim perisse videtur, mea sententia ibi scriptum fuit Sicilus iuterpei. Et hoc indicare non solum actorum musa ipsi hoc Carmen dedicasse, sed etiam linguam Graecam licet mille annos postquam Homerus in suis summis operibus musam invocaverit, tamquam linguam musicae mansisse. Noster enim siculus melodiam summa arte composuit, ut melos cum tonis Graecis accurate adaptetur. Quiatem toni in priscis temporibus
elationem, vel forse ascensum et descensionem vocis significabant, ut cum auctor verbis telos et chronos melodiam addit syllabam primam altiorem quam secundium efficiat, et qua lupu et zin inveniuntur per ispomena propria in melodia fideliter audiantur. Nec minus effecit siculus, ut ethos carminis praestare posset, scilicet illud Epicuri, quod dicitur vita quia brevis est, oportet nos viventes laetari. Ergo, cum siculus nos urget ut niteamus, paenum, accentus apud propriam syllabam surgit, cum dicit vitam brevem esse prosoligon est itosin, et verba et melodia syllabis brevibus constituuntur. Cum poscit ut agnoscamus quod in fine omnes mortem obimus, melos ipsum quasi tristitia affectum de supercadet. Nos autem talem speciem musicae bene intelligimus quia denique nostra est, et quia formae quae in scriptis graecis inveniuntur nos sane docent hanc musicam scilicet per aetates romanas et multas postea perfluerit formas musicas omni Europae succeditasse. Omnes carminis versus iambice rite componuntur, verum siculus in disticis adsonantia quoque utitur, ex quo certi fieri possimus, vocem graecam in saeculo secundo similem hodiernae fuisse, quae pesin et appeti adsonare videntur. Itaque hoc carmen nobis et traditionem et variationem morum antiquorum bene monstrat. Nunc igitur tribus linguis usus, graece et latine et tandem anglice, vocabulis rhythmum et modos carmenis imitantibus, carmen cantare ipse temptabo. Disticos o philos mu o lamperos liraris Nikos Anthoulis dembori naine mazimas. O sonsis fenu miden holos ilupu prosoligon est itosin to telos ho chronos apeti. Dum vivis splendeas tu nihilo doleas, hominibus est brevis lux, tempore quaeritur exitus. While you live, shine bright, don't let sorrow you benight. Short is the time we have to spend, to everything time demands an end. Antequam incipit carmen ipsum, scribit siculis id signum duraturum memoriae aeternae fore, nimis athanatu sima polychronion. Certe videmus eum cum verbo polychronion ludere, qui pe chronos non solum tempus, sed etiam durationem musicam id est moram significat. Et enim multas nobis moras siculus hic dedit. Et si carmen mox et sine multa mora ad finem advenire debet. Quod autem eventum est, haud dubio memoriae est aeternae. Nec enim epitaphium, ut saepe dicitur esse potest, sed potius monumentum artis auctoris eiusque excellentiae, id est arete. Quo plus anim advertimus, stelam in Asia inventam esse, qua in terra hoc tempore, optimi musici, ut aliis in inscriptionibus legere possumus, operam suam gerebant. Credo igitur equidem, sicilo tam gratum fuesse suum ipsum ingenium, in hoc carmine componendo, ut curravit, ut in marmor pro hominibus sequentibus inscribatur. Fortasse etiam ut in atrio scholae, qua artes musicas ipse docebat, adponatur. Carmen sicili nos memores efficit musicam et pulcritudinem et artem ultra vitam hominum supervolare et mortem ipsum oppugnare. Ad partem inferiorem huius stelae invenitur vocabulum unicum zi, quod solet significare auctorem inscriptionis ad hoc vivum esse. Sicut enum cum carmen sicili memoramus cantamusque in aeternum vivit homo ipse,
vivunt nihiluminus in musica eius incita ars excellentia et ingenium. Quae eadem cum graecorum antiquorum tum hominum universorum sunt mores, qui supra vitam hominum superstant et iter humanum per res secundas et adversas regunt, ut ad nepotes ultro perveniant. Ergo licet nobis optima sperare, cum iam una dicimus, vivat Ucrania, vivat Graecia, vivat Venustas, Veritas et Excellentia. Gratias. Cime Demo, University of Zagreb, Croatia, de linguis inter se commixtis, on mixing between languages. Salvete carissimi, incipiam aquibus dam argumentis quae facile omnibus nota et manifesta sunt. Primum, linguas, plerunque resse sine difficultate distinguendas inter se. Apertum est quid sit graecum, albanicum, bulgaricum, au turcicum. Si quidem idiomata similia sunt, interdum res aliquatenus obscuratur et definitio pendet de circumstantis politicis. Verbi gratia, mea lingua in patria vocatur croatica, sed a plurimis alii serbo-croatica non cupatur. Causa controversiarum, iusmodi, est haec. Linguae non sunt tantum externa elementa ac regulae quae sensibus percipi possunt. Thank you. Verum etiam pars necessaria naturae hominis unius cuiusque, quam propria mente et sensu quisque explicatur. Alterum argumentum, quo orationem incipere velim, est hoc. Omnes linguae perpetuo mutantur. Etiam si mutationes tales haud possunt directo intueri, tractu temporis necessario fiunt. Causae autem mutationum istarum imeniuntur aut intra linguam aut extra. In internis sunt leges phoneticae ut spiritus asperis amissio in lingua graeca cum heros fit eroas, aut novorum vocabulorum creatio per derivationem. Externae vero efficiuntur congressu linguarum. Vestigia linguae alterius non sunt semper perspicua, nomina translata rerum electronicarum ut graeca viadictio et spondici, confecta sunt exiam extantibus partibus graecis, sed ortum habent Anglicum. Igitur, aliae linguae maximam vim habent ad idioma quod vis augendum. Verum tamen, dicendum est mixtiones linguarum extare, aquibus mutationes non proficiscantur. Quandoque homines per iocum linguas consociant ut in poesi macaronica. Praeter plurima carmina macaronica latina noimus aliquot graeca. Sequuntur versus macaronici graeco-anglici saeculi undevicesimi, una cum versione latino-anglica eodem tempore confecta. Helte tam caton clange peri gerata soundei, hoite pei un old maid effigon brumantet melainan, coi montain rufoisi domon perpnaisi ginaixin, hos sounden clange panton hois union esti, asteros en pedio remblerus ec pulsanton. Sicut cetorum clangor circum edeca sonat, qui postquam scilicet anum effugerunt et brumam nigram, dormiunt domorum rufibus cum charis vaifis, sic sonuit noisa omnium qui union frequentant, stellae in campo rembleros expellentium. Discerni possunt omissis qui erroribus aliquot in textu graeco, anglica verba tomcat, garret, sound, old maid, broom, roof, wife, et alia. His lucibus verborum breviter et ad tempus homines delectantur, nec i fere compagem linguae ulius immutant. Id quidem vix posset fieri, quia peregrina elementa
a linguis non nisi necessitate quadam accipiuntur. Exemplum proponam latinitatem, quae inde ab initio Etruscis, Gallicis, Graecis, Augeris solita est dictis, usitatis pro rebus et nationibus ab illis ips populis allatis. Christiana religione passim vulgata, etiam plura graeca elementa additis hebraicis, ubicunque permanarunt sermonem latinum. Sic dicta media aetate latinum plurima elementa modernarum linguarum ascivit in primis germanicarum. Porro, latinitas moderna cum opus esset, uti solebat verbis sumptis e graeco precipue inscientis naturalibus aut linguis modernis, exempli gratia parlamentum, zuccarum, caffea et ita porro. Cum, tempore renatarum literarum, quidam eruditio pugnarent accessui novorum verborum externis, verbis inclusis, in usum latinum, cupientes ei limites antiqui ciceroniani sermonis imponere, Philologus Clarus Bataus, nomine Desiderius Erasmus, luculenter in suo Ciceroniano, demonstravit sententiam istam esse absurdissimam. Probavit enim vim illam linguae, qua commercio hominum servit, praeclusis mutationibus deleri. Saepe numero in linguas apauquis usitatas, particulae linguarum vulgatiorum intrant, qua ratione exoritur sermo quidam mixtus qualis est usus loquendi Italo-Anglicus, qui in pelliculis de patrino audiri potest. Quaedam vocabula mutuata propria sunt singulis artibus, ut verba musica e lingua italica, verba saltatoria e franco-gallica, verba informatica ex anglica, et saltem in regione mea, verba autoraidaria e teodisca. Initio, quid externum in lingua statim anim advertimus. Sed usuc rebrescente sensim immergitur et de cursu temporis vix discerni potest sive formis sive vocibus. Inde lingua mutatur, idque quod maxime affirmo in melius. Nisi utilis mutatio esset sponte aloquentibus motu quodam interiore abiceretur. Si linguae cuivis externa elementa necessaria sunt, quorum auxilio melius fungatur officio suo, accipiet. Linguae mutuo congressu aliae alias ditant. Non tantum homies scientiae glottologicae rudes, sed etiam periti interdum mirantur cum vocabula usitatissima originis peregrinae esse cognoverunt. Secuntur aliquot verba trita croatica, quae plurimi cives mei e graeco sumpta esse ignorant. Bocal est crater, iastoc, nuncupatur locusta marina, cada vocadur labrum aquarium, comad est frustum, miris est odor, sidro autem ancora. Firma indicia demonstrant, linguas externis adminiculis privatas non solum egenas, sed et usui hominum prorsus impares fieri. Quae essent linguae modernae sine vocabulis romanorum aut graecanicis? Quae esset ipsa lingua graeca sine biras, nitzel, vanilia, atque, rock'n'roll? Vel ad verbum versis ut podospero. Conferamus linguas mixtas cum aliis varii generis juncturis. Animantia frigent nisi aliis animantibus commiscent. Quorum evolutio ope duorum procedit, mutationibus genetivis, ac genorum mixtionibus. Sine eis organismi grandiores oriri non possent. Duorum parentum, varia genidiomata ut dicuntur habentium, opus est ut novus homo fiat, dispar utrique. Insuper, non sumus solum mixturae genorum hominibus propriorum, una vivimus cum bacteriis, viris et fungis, quae in corpore nostro numero aequantur cum cellulis nostris somaticis. Eis deletis vita humana quam novimus esse desineret. Hoc quodamodo etiam ad rem mechanicam pertinet, cum aegrotamus varia additamenta naturalia aut facticia corpori nostro inseruntur ad salutem augendam et vitam meliorem redendam. Sed etiam de sanis fabula narratur. Ecce verba Elon Ilius Musk, quae fecit de omnibus fere hic praesentibus.
Hoc homines non animadvertunt iam sumus cybernetici, quia tam penitus contexti sumus telefonis portabilibus et instrumentis computatoriis nostris. Telefonum est ibi tanquam membrum corporale adjunctum. Si telefonum ferre tibi excidit, idem est ac artu careres. Subjungit etiam masc, homines debere cyberneticos fieri, alias non erimus aequales intelligentiae artificiali, quae fortasse mox superabit humana. Diversitas linguarum, formarum vitae, nationum, populorum, corporum, sententiarum, multiplicat subsidia al progressum efficiendum. Diversitas nihil necessario corrumpit, immo corruptio fit iuna linguae puritatis solicitudine, nec non inepto rerum alienarum odio, id olim non nulli prudentes antiqui perspexerunt. Dixi. Juan Codec, University of St. Andrews, UK. Tuo munere fungi, quod pretium solvere assipis, performing your duty, what price are you willing to pay? Rogaverunt me ut loquar de communibus virtutibus apud classicos scriptores inveniendis, de potentia culturae graecae et romanae praesenti tempore, et de virtutibus apud os scriptores, quae tempore praetere unte non mutantur. Petitio vero magna est, nam classici textus nobis praebent latam imaginem classici mundi. Habemus velorum narrationes, philosophicas dissertationes, privatas epistulas de privatis dificultatibus, scaenica opera, poetica martem. Capiamus Iliada, et virtutes quasibi inveniemus, sunt inter alias honos et victoria in proelio. Capiamus nunc aliquid omnino dissimile, epistulas Ciceronis, et virtutis quasibi inveniemus sunt quoque inter alias indagatio propiae laetitiae et amicitia. Sed exempli gratia, in utroque invenire possumus comunem virtutem, fidem. Fidem patriae quam invenimus in Hectore, quiscit anc fidem mortem sibi laturam esse. Atque fidem quam aliqui amicorum Ciceronis monstrant ei et familiae eius cum in exilio esset. Amicorum quisciunt anc fidem effecturam esse ut inimicitiam imperatoris obtineant. Hoc bonum exemplum esset communium virtutum inter diversos textus classicae aetatis. Sed communes virtutes inter diversos textus diversorum temporum, spatio duorum milium arorum interposito, aliquid difficilius inventu est. Scilicet, aliqua numquam mutatura sunt. Magni habemus fidem et improbamus proditionem. Magni habemus pecuniam et improbamus penuriam. Magni habemus laetitiam et improbamus tristitiam. Magni habemus victoriam et improbamus cladem. Sed non opus est nobis Ciceronis amplatonis. Ut nobis dicant laetitiam bonam esse et tristitiam malam esse. Imo deberemus aliquid aliud in is textibus invenire. Mea sententia, classici textus nos duas res docent. Unam, in pravo latere vitae nil mutatum esse. Non significo virtutes abstractas, quales proditionem necem et cetera. Nullo modo, scimus hoc numquam mutatum iri. Facta vera significo, consecutio eventuum, cui nostrum mundum fingunt talem qualem nunc se praebet. Coniurationem Catilinae meminerimus, et bonum in antiquitate exemplum abebimus, multorum militarium coniurationum, quas nostra aetate videmus. In recto latere vitae, multa nos docent, sed unam rem indicare velim, virtutem integritatis. Tuo munere fungi, quam bis non solum, quod desideres non obtineas, sed etiam, si pretium solvendum, maximum sit.
Historia classica nobis multa exempla praebet hominum, qui non adepti sunt ea, quae desiderabant, sed perlexerunt. Etiam siscievant eos morituros esse. Hector scit Troiam captam iri, scit se moriturum esse, scit se non posse impedire, ut hoc veniat. Sed munus eum iubet pro ea pugnare et defendere. Seneca scit se numquam persuasurum esse Neroni, ut se benegerat. Scit pretium suae perseverantiae maximum futurum esse, vitam. Sed non relinquit hoc quod putat rectum habitum esse. Antigona est fortasse optimum exemplum, bene scit polinicem sepelire suam mortem allaturum esse. Sed eum sepelit? Scit se debere. Facile eset ei fratrem non sepelire et longiore vita frui, sed vox muneris praestat. Integritas, fortasse virtus difficilima inventu diebus odiernis. Tam difficilima inventu ut aliquando usus quem literae classicae nobis praebent, hoc est fugae, per fugium ab omnibus quotidianis solicitudinibus, in quibus integritatem invenimus et morales virtutes, qui tantum in nostra vita quotidiana deficiunt. Locuti sumus de integritate, sed non diximus ubi invenienda sit, quo modo creanda sit. Responsum facilimum est, in educatione, in compositione hominis. Virtus educationis, earum virtutum est, quae tempore praetere unte, non mutantur, sed quid creandum est? Humanistae creandi sunt. Humanistae creandi sunt. Et quo modo? Per studium culturae classicae. Humanistae fieri impediet quom irus incidamus in ea vitia quae tam dispersa vidimus diebus odiernis, et efficiet ut magnum pretium assignemus, eis rebus, quas ante oculos habemus, neque ad eas animum attendimus. Communis meta quam omnes habemus semper eadem est, hominibus persuadere ut studiant classicae culturae, et hoc modo speramus contagionem cum eis effectura esse ut homines habitum et metas vitae mutent. Quod aliquando adipiscimur, et etiam si dolendum est aliquando non adipiscimur. Sed haec est meta quam studium classici mundi nobis paratum habere debet. Et haec est quoque integritas quam habere debemus. Quam vis sciamus un habitum effecturum esse, ut aliquid ad nos displicenter aspiciant, quia nostras virtutes sustinemus, neque nos ipsos ad mores eorum prodimus, nec esse est proficiscamur neque rem susceptam deponamus. Si non vincimus, nil nobis intersit. Ali, qui postea venient, nos succedent et bene evenient. Si bene evenient, nos vicerimus. Gratias maximas, vobis ago. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας σε αυτή την πρώτη, τα εγγένεια που κάναμε, την πρεμιέρα που κάναμε για τη συνύπαρξη, για τη συνάντηση δύο μεγάλων πολιτισμών, δύο μεγάλων γλωσσών που είναι πραγματικά ζωντανές, αρκεί να το πιστέψουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.